Ναι. Χρειάζεται, εγώ μπορώ να κάνω. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φοιτητές, καλησπέρα σας. Λέγομαι Βασίλης Χαρμαδάρης, είμαι καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και διευθυντής στο Ινστιτούτο Αστροφυσικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε, αγαπητοί φοιτητές, καλησπέρα σας, τον Νίκο Πράντζο. Ο Νίκος Πράντζος είναι θεωρητικός αστροφυσικός και διευθυντής ερευνών στο CNRS, το Ινστιτούτο Αστροφυσικής του Παρίς, στη Γαλλία. Κατάγεται από το Βόλο, έλαβε το πτυχίο φυσικής από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη συνέχεια έκανε το διδακτορικό του στο Παρίσι. Ο κ. Πράντζος είναι διεθνώς γνωστός για την έρευνά του σε θέματα αστρικής πυρηνοσύνθεσης, εκρήξη πυρηνοφανών, τη χημική εξέλιξη των γαλαξιών και επίσης με την αστροφυσική των ακτίνων Χ. Επίσης, ο κ. Πράντζος έχει ασχοληθεί ενεργά με τη διάχυση της επιστήμης και έχει γράψει βιβλία τα οποία έχουν βραβευτεί στη Γαλλία. Και μάλιστα ένα από αυτά έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά και έχει εκδοθεί από τις πανεπιστημιακές ακτίνες δόσεις Κρήτης. Είναι η περιπέτεια του μέλλοντος, ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί ο κύριος Πράντζος, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του τμήματος για παροχή γνώσης και να εμπνεύσουμε τους νέους φοιτητές στη χώρα μας, θα παρουσιάσει δύο πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες για την ιστορία και την εξέλιξη της πυρηνικής αστροφυσικής. Η πρώτη ομιλία, η οποία θα δοθεί σήμερα, έχει ως τίτλο «Η πηγή ενέργειας του ήλιου και των άστρων». Και η επόμενη ομιλία, η οποία θα γίνει την επόμενη Τετάρτη, την ίδια ώρα, θα έχει τίτλο «Την προέλευση των χημικών στοιχείων στο σύμπαν». Χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Πράντζο να λάβει το λόγο. Ναι, καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, πολύ τιμητική για μένα. Ευχαριστώ τον Ινστιτούτο Αστροφυσικής και το Πανεπιστήμιο Κρήτης που μου δίνουν την ευκαιρία να απευθυνθώ στους φοιτητές και στους συναδέλφους. Θεωρούσα ανέκαθεν ότι είναι πολύ σημαντικό πράγμα να έχουμε όλοι όσοι ασχολούμαστε με την επιστήμη μια γενική ιδέα έστω για το πώς εξελίχθηκαν οι ιδέες, για το πώς φτιάχτηκε το οικοδόμημα της επιστήμης που βρίσκουμε σήμερα μπροστά μας και το οποίο προσπαθούμε με τη σειρά μας να το εξελίξουμε. Είναι σημαντικό να ξέρουμε πώς αυτοί που προηγήθηκαν αντιμετώπισαν τα προβλήματα που έμπαιναν μπροστά τους, τι είδους εργαλεία είχαν για να τα αντιμετωπίσουν, εργαλεία θεωρητικά, παρατηρησιακά, πειραματικά, τι είδους απαντήσεις μπόρεσαν να δώσουν, στην περίπτωση ιδίως που δεν είχαν τα κατάλληλα εργαλεία. Αλλά ακόμη και τότε θα δούμε ότι δεν δίσταζαν να προτείνουν θεωρίες για να εξηγήσουν τα φαινόμενα. Θεωρίες που σήμερα, στο πέρασμα του χρόνου, μπορεί μερικές να μας φαίνονται αφελείς, απλοϊκές, αλλά δεν ήταν αναγκαστικά, ήταν ό,τι το καλύτερο μπορούσαν να κάνουν τότε. Απλά δεν είχαν ακόμη τα κατάλληλα στοιχεία. Και αυτό συμβαίνει πάντοτε στην ιστορία της φυσικής και των επιστημών γενικότερα. Πιθανότατα συμβαίνει και σήμερα. Όπως ξέρετε, έχουμε προβλήματα σημαντικά να αντιμετωπίσουμε. Σκοτεινή ύλη, σκοτεινή ενέργεια, προς το παρόν μας φαίνονται μυστηριώδη. Το πιθανότερο είναι ότι μας λείπουν κάποια στοιχεία για να τα εξηγήσουμε, που αργά ή γρήγορα θα τα
Θα τα βρούμε. Πριν αρχίσω, δύο επισημάνσεις. Η μία είναι ότι δεν είμαι επαγγελματίας ιστορικός της επιστήμης. Κάνοντας όμως αυτή τη μικρή έρευνα για αυτά τα σεμινάρια, στη δική μου ειδικότητα, στην πυρηνική αστροφυσική, ανακάλυψα πόσο δύσκολη είναι η δουλειά του ιστορικού της επιστήμης. Το να πρέπει να ανατρέχει σε πρωτογενείς πηγές, να... Το καλύτερο θα είναι να ξέρει και πολλές γλώσσες, πράγμα που δεν είναι η δική μου περίπτωση, να καταλαβαίνει τι είπε ποιος και τι εννοούσε όταν το διατύπωσε, γιατί οι έννοιες διάφορες στον χώρο της φυσικής αλλάζουν στο πέρασμα του χρόνου. Επίσης, δεν είναι εύκολο να αποδώσει προτεραιότητα σε κάποιον, ποιος πραγματικά βρήκε πρώτος κάτι ή ποιος πραγματικά πρώτος είχε κάποια ιδέα. Υπάρχουν πολλές αλληλεπιδράσεις και δεν είναι εύκολο να τις βρει κανείς. Όλα αυτά λοιπόν κάνουν ώστε η δουλειά του ιστορικού της επιστήμης είναι από τις πιο δύσκολες στην πραγματικότητα. Μια άλλη επισήμανση που θα ήθελα να κάνω είναι ότι θα δείτε πως μέσα σε αυτή τη μεγάλη ιστορία που θα προσπαθήσω να σας πω, προσπάθησα να βάλω εμβόλυμες και μικρές ανθρώπινες ιστορίες. Γιατί σε τελευταία ανάλυση οι άνθρωποι είναι αυτοί που κάνουν την επιστήμη και οι άνθρωποι αυτοί εργάζονται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες που δεν είναι πάντα εύκολες. Και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι ενδιαφέρον να δούμε σε τι συνθήκες εργαζόντουσαν. Τέλος, μια τελευταία παρατήρηση. Η διάλεξη θα είναι στα ελληνικά, αλλά τα slides, οι διαφάνειες, θα είναι στα αγγλικά. Ελπίζω αυτό να μην δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα. Ξέρω ότι όλοι σχεδόν σήμερα, λίγο ως πολύ, έχουμε μια καλή γνώση της αγγλικής που επιτρέπει την παρακολούθηση αυτή. Για μένα ήταν πρακτικά αδύνατο από κάθε άποψη να μεταφράσω τα πάντα στα ελληνικά. Ελπίζω αυτό να μην δημιουργήσει πρόβλημα. Ας αρχίσουμε λοιπόν την ιστορία μας. Η πυρηνική αστροφυσική, όπως θα είδατε και στην ανακοίνωση, προέκυψε από το πάντρεμα της γυραιάς επιστήμης της αστρονομίας με την πολύ καινούρια τότε, στην αρχή του 20ου αιώνα, πυρηνική φυσική. Και αυτός ο γάμος έδωσε, δύο παιδιά ουσιαστικά. Μας επέτρεψε να καταλάβουμε την προέλευση της ενέργειας των άστρων και την προέλευση των χημικών στοιχείων στο σύμπαν. Στην πραγματικότητα, γύρω από αυτά τα δύο μεγάλα κλαδιά, θα δούμε ότι υπήρξαν και πάρα πολλά παρακλάδια. Μια σειρά από μικρότερες επιστήμες, κλάδους και υποκλάδους, στους οποίους ωστόσο δεκάδες, εκατοντάδες ή και χιλιάδες ερευνητές εργάστηκαν στον 20ο αιώνα. Είναι ένα εντυπωσιακό οικοδόμημα αυτό της πυρηνικής αστροφυσικής. Θα το δούμε πιο συνολικά στο τέλος της δεύτερης ομιλίας. Αλλά ας αρχίσουμε την ιστορία μας. Το πρόβλημα της ενέργειας του ήλιου και των άστρων άρχισε να μπαίνει ουσιαστικά με επιστημονικούς όρους όταν αναπτύχθηκε η θερμοδυναμική στον 19ο αιώνα. Η επιστήμη η οποία συνόδευσε τη βιομηχανική επανάσταση ήταν χρήσιμο τότε και απαραίτητο να μπορούν να ξέρουν την απόδοση των διαφόρων μηχανών που λειτουργούσαν είτε με κάρβουνο είτε με ατμό, ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν στην βιομηχανική επανάσταση. Ένας από τους θεμελιωτές της θερμοδυναμικής, αυτός που διατύπωσε τον πρώτο νόμο της θερμοδυναμικής, αυτόν που λέει ότι η ενέργεια δεν παράγεται από το μηδέν και για το λόγο αυτό δεν μπορεί να καταστραφεί, ήταν ο Ρόμπερτ φον Μάιερ, ο οποίος ενδιαφέρθηκε για το θέμα της ενέργειας του ήλιου και διατύπωσε την άποψη ότι ο ήλιος θερμαίνεται από την πτώση μετεωριτών, αστεροειδών στην επιφάνειά του, οι οποίοι μετατρέπουν τη δυναμική τους ενέργεια σε κινητική και στη συνέχεια σε θερμότητα. Μια παρόμοια άποψη διατύπωσε περίπου τον ίδιο καιρό ένας άλλος από τους μεγάλους φυσικούς του γερμανούς φυσικούς του 19ου αιώνα, ο Φον Χέλμχολτς, ο οποίος πρότεινε ότι η ενέργεια, η δυναμική του πρωτοπλανητικού νεφελώματος του Καντ, ήδη από το 19ο αιώνα, ο Καντ και ο Λαπλάς είχαν διατυπώσει την άποψη ότι ο ήλιος και το ηλιακό σύστημα είχαν σχηματιστεί από ένα πρωτοπλανητικό νεφέλωμα αερίου και σκόνης. Ο Χέλμχολτς λοιπόν διατύπωσε την άποψη ότι η βαϊτική συστολή αυτού του αερίου νέφους ήταν που μετέτρεπε τη δυναμική της ενέργειας σε κινητική μέσα από τριβές και επέτρεπε στον ήλιο να παράγει την ενέργεια, ή μάλλον την ισχύ, τη φωτεινότητα που βλέπουμε σήμερα.
Και υπολόγισε επίσης, ήταν ο πρώτος που υπολόγισε για πόσο καιρό θα μπορούσε να λάμψει ο ήλιος με το μηχανισμό αυτό, παίρνοντας υπόψη δηλαδή τη βαρυτική του ενέργεια και τη λαμπρότητά του, και βρήκε μια χρονική κλίμακα της τάξης των 30 εκατομμυρίων ετών. Τον ίδιο καιρό περίπου στην Αγγλία, ένας από τους επιφανέστερους επιστήμονες Βρετανούς ήταν ο William Thomson, πιο γνωστός σαν Λόρδος Kelvin. Ήταν ένας από αυτούς που διατύπωσαν το δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής, ο οποίος λέει ότι η ενέργεια δεν μπορεί να μετατρέπεται από μια μορφή σε μια άλλη με αποτελεσματικότητα 100%. Υπάρχουν πάντοτε απώλειες ενέργειας με τη μορφή θερμότητας. Και όπως σίγουρα ξέρετε, είχε και άλλη πολύ μεγάλη συμβολή στη θερμοδυναμική. Άλλωστε, η κλίμακα του απόλυτου μηδενός φέρει το όνομά του κλίμακα Kelvin, η κλίμακα θερμοκρασίας. Στην Αγγλία ήταν πιο γνωστός όμως για κάτι άλλο που τον είχε κάνει πραγματικά διάσημο. Εκείνο τον καιρό, στα μέσα του 19ου αιώνα, είχαν για πρώτη φορά καταφέρει να αποκαταστήσουν την επικοινωνία, τηλεγραφική επικοινωνία, ανάμεσα στην Αγγλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες, με ένα υποβρύχιο καλώδιο που το είχαν εγκαταστήσει σε διάρκεια αρκετών μηνών με πλοία. Και ο Kelvin ήταν αυτός που είχε επιβλέψει την εγκατάσταση αυτή, σαν φυσικός, και αυτό του έδωσε μεγάλη δημοσιότητα. Ο Kelvin λοιπόν στην αρχή του άρεσε η ιδέα του Μάγερ, αλλά στη συνέχεια διαπίστωσε ότι θα χρειαζόταν με ένα μεγάλο αριθμό από μετεωρίτες να πέφτουν στην επιφάνεια του ήλιου, και τόσα πολλά σώματα, αν κυκλοφορούσαν στο εσωτερικό ηλιακό σύστημα, θα διατάρασαν με την παρουσία τους τις τροχιές των εσωτερικών πλανητών, κάτι που δεν φαινόταν να συμβαίνει. Έτσι λοιπόν πρότεινε μια διαφορετική παραλλαγή, ότι δηλαδή ο ήλιος ζεστάθηκε στην αρχή της ιστορίας του, όταν δημιουργήθηκε από την πτώση τέτοιων αντικειμένων, και από τότε αυτό που κάνει είναι να κρυώνει, εκπέμποντας τη θερμότητα που απέκτησε αρχικά. Μίλησε μάλιστα για μια διάπειρη υγρή μάζα που κρύωνε, παρουσιάζοντας έτσι τον ήλιο. Γιατί υγρή μάζα, θα δούμε σε λίγο. Και υπολόγισε ότι η διάρκεια κατά την οποία κρύωνε αυτή η μάζα ήταν παρόμοια με την κλίμακα που βρήκε ο Χέλμχολτς, 10% εκατομμύρια χρόνια, αλλά στηριγμένο σε ένα πολύ διαφορετικό μηχανισμό. Οι διάρκειες αυτές τώρα δεν ήταν εύκολο να εκτιμηθούν αν πραγματικά αντιστοιχούσαν σε κάτι εκείνο τον καιρό ή όχι, γιατί δεν υπήρχε καμιά συγκεκριμένη ιδέα για την ηλικία της Γης και ακόμα λιγότερο του ήλιου. Ήταν αδύνατο να ξέρουμε ποια ήταν η ηλικία του ήλιου, όσο για τη Γη οι εκτιμήσεις ήταν πολύ διαφορετικές. Υπήρχαν άλλοι κλάδοι της επιστήμης που χρειάζονταν μεγάλες διχρονικές διάρκειες. Συγκεκριμένα, στο βιβλίο του «Καταγωγή των ειδών», ο πατέρας της ιστορίας των ειδών, ο Κάρολος Δαρβίνος, χρειαζόταν για να εξηγήσει τη θεωρία της εξέλιξης την οποία είχε αναπτύξει μεγάλες χρονικές κλίμακες. Κλίμακες στις οποίες οι διάφοροι οργανισμοί, τα διάφορα είδη μάλλον, εξελίσσονται και μετατρέπονται σε άλλα είδη. Και προσπάθησε να χρησιμοποιήσει γεωλογικές μεθόδους για να υπολογίσει την ηλικία της Γης. Συγκεκριμένα, στη μια κοιλάδα που βρίσκεται στη νότια Αγγλία του Weald, η οποία είναι αρκετά πλατιά, 22 μίλια πλάτος, και γύρω στα 1000 πόδια, γύρω στο 300 μέτρα ψηλή, και είχε διαβρωθεί από τον ποταμό Weald, προσπάθησε να υπολογίσει πόσο χρόνο πήρε για να γίνει αυτή η διάβρωση και κατέληξε σε μια ηλικία 300 εκατομμύρια χρόνια. Αρκετά μεγαλύτερη, δηλαδή 10 φορές μεγαλύτερη από την κλίμακα του Helmholtz. Τέτοιες μεγάλες κλίμακες υποστήριζαν και οι άλλοι γεωλόγοι, όπως ο Charles Lyell εκείνο τον καιρό. Ωστόσο, οι υπολογισμοί του Δαρβίνου ήταν κάθε άλλο παρά συγκεκριμένοι. Οι παράμετροι που χρησιμοποίησε ήταν λίγο τυχαίοι και δέχτηκε μεγάλη επίθεση από τον Kelvin, και στην δεύτερη έκδοση του βιβλίου αφαίρεσε αυτό το εδάφιο. Τώρα, ας καναγυρίσουμε για λίγο, έχει ενδιαφέρον, γιατί ο Kelvin μιλούσε για μια υγρή διάπειρη μάζα. Ήταν εύκολο εκείνο, ήξεραν τότε τη μάζα του ήλιου, μπορείς να υπολογίσει κανείς με τους νόμους του Νεύτωνα, και την ακτίνα του, μπορούσε να την παρατηρήσει, οπότε μπορούσε να υπολογίσει και την μέση πυκνότητα του ήλιου, η οποία είναι λίγο παραπάνω από την πυκνότητα του νερού, 1,35 γραμμάρια ανά κυβικό εκατοστό. Ήταν αδύνατο να φανταστούν εκείνο τον καιρό αέρια που να έχουν τέτοια πυκνότητα, όπως τα υγρά. Συνεπώς για αυτούς τα αστέρια και ο ήλιος ήταν υγρά. Και όπως ξέρετε, τα υγρά είναι ασυμπίεστα. Δεν μπορούν να συμπιεστούν. Άρα λοιπόν
Έτσι εξηγείται και το γεγονός ότι έπεφταν όλα αυτά τα αντικείμενα στην επιφάνεια του ήλιου και παρήγαγαν αυτή την ενέργεια μέσα από την πτώση τους. Ωστόσο, τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν μερικά χρόνια αργότερα, όταν ο Λέιν στην Αμερική και ο Ρίτερ στην Γερμανία διαπίστωσαν ότι μπορούσαν να υπάρξουν αέριες σφαίρες σε αυτές τις μέση πυκνότητα και με ένα προφίλ πυκνότητας ουσιαστικά, πιο πυκνές στο κέντρο, λιγότερο πυκνές στην περιφέρεια, και τα αέρια είναι συμπιεστά σε αντίθεση με τα υγρά. Και ο Ρίτερ λοιπόν διατύπωσε την ιδέα για πρώτη φορά πολύ συγκεκριμένα ότι είναι η βαρυτική συστολή ενός αερίου νέφους, μιας αέριας σφαίρας, η οποία αφενός μικραίνει την ακτίνα του ήλιου και ένα αέριο, όπως ξέρουμε, όταν συμπυκνώνεται γίνεται θερμότερο. Και αφού γίνεται θερμότερο, εκπέμπει ένα μέρος της θερμότητας προς τα έξω. Βλέπουμε λοιπόν εδώ τη διαφορά ανάμεσα στην ιδέα, τις αρχικές ιδέες των Μάγερ, Κέλφιν και Χέλμχολτς με την πτώση των μετεωριτών πάνω στον ήλιο και την ιδέα της βαρυτικής συστολής που εν μέρει οφείλεται στο Χέλμχολτς και κυρίως στον Ρίτερ, που λέει ότι είναι η βαρυτική συστολή του ήλιου που δημιουργεί αυτή την κατάσταση της εκπομπής ενέργειας. Και πολύ εύκολα μπορεί να βρει κανείς πόση είναι η συνολική ενέργεια που μπορεί να παραχθεί με αυτόν τον τρόπο, τη διαιρεί με τη λαμπρότητα του ήλιου, τη φωτεινότητα που την παρατηρούμε στο επίπεδο της γης, και βρίσκει τη χρονική κλίμακα του Kelvin Helmholtz, όπως είναι πολύ γνωστή σήμερα, στην οποία θα έπρεπε να προσθέσουμε και το όνομα του Ρίτερ, κατά τη γνώμη πολλών. 30 εκατομμύρια χρόνια. Τώρα, αν ήταν αρκετό αυτό ή για τις ανάγκες του Δαρβίνου και των γεωλόγων ή όχι, ήταν μια άλλη ιστορία, η οποία ήταν πολύ διαφιλονικούμενη εκείνο τον καιρό. Εκείνη την εποχή έγινε μια σημαντική ανακάλυψη, η φασματοσκοπία. Η φασματοσκοπία, η οποία αμέσως χρησιμοποιήθηκε στην αστρονομία, ήταν ο μόνος τρόπος άλλωστε για να μπορέσουμε να έχουμε κάποια ιδέα για το τι συμβαίνει από φυσική άποψη στις επιφάνειες των αστεριών. Η φασματοσκοπία μας επιτρέπει να δούμε τις φυσικές συνθήκες που επικρατούν στην επιφάνεια των άστρων, να δούμε αν ένα αστέρι είναι κρύο ή ζεστό, προς το μπλε δηλαδή, εδώ όπως βλέπετε αριστερά είναι τα ζεστά αστέρια, στο κόκκινο είναι τα κρύα, και να δούμε επίσης και την παρουσία χημικών στοιχείων, γιατί υπάρχουν χαρακτηριστικές γραμμές, όπως διαπίστωσαν παίζοντας με αέρια που τα θέρμαιναν στο εργαστήριο, χαρακτηριστικές φασματικές γραμμές που χαρακτηρίζουν κάθε ένα από τα στοιχεία που ξέραμε τότε, που βρίσκαν γύρω τους στη γη. Ο πρώτος που προσπάθησε να κάνει μια κατάταξη των αστεριών ανάλογα με τα φάσματά τους ήταν ένας Ιησουίτης μοναχός, ο Σέκη, το 1866. Βλέπετε εδώ τους τέσσερις φασματικούς τύπους που καθόρισε τότε. Ξεκινώντας από τα πολύ ζεστά αστέρια του τύπου 1, βλέπετε το χρώμα δεξιά, άσπρο μπλε, χαρακτηριστικά πρωτότυπα ο Σύριος και ο Βέγας. Στη συνέχεια αστέρια λίγο πιο κρύα, κίτρινο πορτοκαλί χρώμα, όπως ο Ήλιος, ο Αρκτούρος, η Καπέλα, και τύπου 3 μετά, κόκκινα χρώματα, όπως ο Μπετελτζέους και ο Αντάρης, και πολύ βαθύ κόκκινο χρώμα τα μικρότερα αστεράκια, τα οποία ήταν ουσιαστικά αόρατα με γυμνό μάτι. Χρησιμοποιώντας λοιπόν την φασματοσκοπία, βρήκαμε για πρώτη φορά ένα στοιχείο χημικό που δεν υπήρχε στη Γη τότε, ήταν άγνωστο στη Γη. Ο Γάλλος Πιέρ Ζανσέν και ο Βρετανός Λόκιερ την ίδια χρονιά, με μερικούς μήνες διαφορά, ο Ζανσέν στη διάρκεια μιας έκλειψης ηλιακής, βρήκανε ένα στοιχείο που το ονόμασαν ήλιο, από τη λέξη ήλιος που σημαίνει ήλιος στα αγγλικά. Το βρήκανε στη διάρκεια μιας έκλειψης ηλίου. Γιατί το ήλιο δεν το βλέπουμε όταν κοιτάμε κανονικά την ατμόσφαιρα του ήλιου όπως τα άλλα στοιχεία. Όταν κοιτάμε την επιφάνεια του ήλιου βλέπουμε τη φωτόσφαιρα ουσιαστικά. Πέρα όμως από τη φωτόσφαιρα εκτείνεται ένα πιο αραιό στρώμα που δεν το βλέπουμε με γυμνό μάτι, δεν εκπέμπει πολύ φως, η χρωμόσφαιρα, η οποία βρίσκεται σε μεγαλύτερη θερμοκρασία. Τη χρωμόσφαιρα τη βλέπουμε ουσιαστικά σε μια ηλιακή έκλειψη, όπου ο δίσκος του ήλιου καλύπτεται από τη σελήνη και τότε φαίνεται η χρωμόσφαιρα, και επειδή η θερμοκρασία της είναι μεγαλύτερη, οι φασματικές γραμμές του ηλίου διεγείρονται. Το ήλιο έχει μεγάλα, το στοιχείο ήλιο, συγγνώμη, έχει οι ενεργειακές καταστάσεις, οι ενέργειες των ηλεκτρονίων που βρίσκονται στο άτομό του,
είναι αρκετά μεγάλες και για να διαγερθούν χρειάζονται μεγάλες θερμοκρασίες, οι οποίες υπάρχουν στη χρωμόσφαιρα. Και έτσι μπόρεσε ο Ζανσέν να το παρατηρήσει. Ο Λόκερ τον ίδιο καιρό το παρατήρησε, όχι παρατηρώντας την έκλειψη, αλλά επινοώντας ένα μηχάνημα που έκρυβε τον δίσκο του ήλιου. Και οι δύο πάντως κατέληξαν στο ίδιο αποτέλεσμα και τους αναγνωρίστηκε και στους δύο η ανακάλυψη αυτού του στοιχείου. Για πρώτη φορά λοιπόν βρήκαμε κάτι που δεν υπήρχε στην επιφάνεια της Γης. Τότε ήταν αδύνατο να ξέρουμε γιατί δεν υπήρχε στη Γη. Τώρα ξέρουμε ότι όταν δημιουργήθηκε το πρωτοπλανητικό σύστημα και οι πλανήτες, τα διάφορα στοιχεία άλλα συγκρατήθηκαν από το πεδίο βαρύτητας των πλανητών και άλλα ξέφυγαν στην ατμόσφαιρα. Δεν κρατήθηκαν όλα τα στοιχεία. Το ήλιο που είναι πολύ ελαφρύ, η βαρύτητα της Γης δεν μπόρεσε να το κρατήσει. Θα μου πείτε γιατί κράτησε το υδρογόνο, που είναι ακόμη πιο ελαφρύ. Γιατί το υδρογόνο αντιδρά με άλλα στοιχεία όπως το οξυγόνο και σχηματίζει νερό. Και το νερό είναι βαρύ το μόριο του νερού και έτσι μπόρεσε να κρατηθεί από την επιφάνεια της Γης. Ενώ το ήλιο είναι από τα λεγόμενα ευγενή αέρια και δεν το συγκράτησε η επιφάνεια της Γης, έφυγε στην ατμόσφαιρα και δεν υπάρχει. Παρόλα αυτά, και είναι σημαντικό αυτό που θα πούμε, το 1882 ανακαλύφθηκε ήλιο στην επιφάνεια της Γης. Ο Λουίτζι Παλμιέρι, παίρνοντας το φάσμα της λάβας στο ηφαίστειο της Έτνας, διαπίστωσε τις ίδιες φασματικές γραμμές του ηλίου που είχε ανακαλυφθεί στον ήλιο. Και υπάρχει λόγος γιατί βρέθηκε στα ηφαίστεια. Βρίσκεται ήλιο στην επιφάνεια της Γης, αλλά σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις, θα δούμε στη συνέχεια. Τώρα, ο Λόκερ, ο οποίος έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της φυσικής στην Αγγλία, έγινε και Sir Norman Lockyer, ήταν αυτός που ίδρυσε το περιοδικό Nature, ίσως το πιο διάσημο περιοδικό στον χώρο της φυσικής, που υπάρχει ακόμα, στον χώρο των επιστημών, που υπάρχει ακόμα και σήμερα. Είχε επίσης τη δική του θεωρία για την εξέλιξη των άστρων. Παρότι ήξεραν πολύ λίγα πράγματα για τα αστέρια τότε, ο Lockyer πίστευε ότι τα αστέρια σχηματίζονται, βλέπετε κάτω αριστερά, σαν τεράστιες σφαίρες, σχετικά κρύες, γιατί ένα αέριο που είναι πολύ διεσταλμένο είναι ψυχρό. Σιγά σιγά κάτω από την επίδραση της βαρύτητάς τους συμπυκνώνονται και αφού συμπυκνώνονται θερμαίνονται, συνεπώς περνάνε από το κόκκινο στο πορτοκαλί, στο κίτρινο χρώμα, φτάνουν στο άσπρο μπλε πάνω στην κορυφή και όταν συμπυκνωθούν αρκετά ώστε να καταλήξουν από αέρια να γίνουν μια υγρή σφαίρα, σαν αυτή που φανταζόταν ο Κέλβιν, τότε πάβουν πια να συμπυκνώνονται, τα υγρά είναι ασυμπίεστα και το μόνο που κάνουν είναι να κρυώνουν στη συνέχεια. Προσπάθησε, όπως βλέπετε, να συγκεράσει δύο θεωρίες. Αυτή της βαρυτικής συμπύκνωσης αερίου, των Helmholtz και Ritter, με την ψήξη μιας υγρής σφαίρας, του Kelvin. Και στη συνέχεια κρυώνουν και παίρνουμε το δεξί παρακλάδι που κατεβαίνει προς τα κάτω, παίρνει την αντίστροφη πορεία και φτάνουν να είναι θνίσκοντα άστρα που πεθαίνουν. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα, όπως βλέπετε, θεωρία που συμπύκνωνε οτιδήποτε ήταν γνωστό τότε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν σωστή. Για να τη δούμε με σημερινό μάτι, στην επόμενη διαφάνεια, βλέπετε το πιο γνωστό διάγραμμα στον χώρο της αστροφυσικής, της αστρικής αστροφυσικής οπωσδήποτε, αλλά και της αστροφυσικής γενικότερα, το διάγραμμα θερμότητας λαμπρότητας των αστεριών. Ένα διάγραμμα που υπάρχει εδώ και πάνω από 100 χρόνια και αναπτύχθηκε από τους αστρονόμους Χέρσον και Ράσελ. Τον Δανό Χέρσον και τον Αμερικανό Ράσελ. Βλέπετε στην οριζόντιο άξονα πάνω την θερμότητα σε χιλιάδες βαθμούς Κελσίου, την επιφανειακή θερμότητα ενός άστρου, η οποία μεγαλώνει από τα δεξιά προς τα αριστερά, αντίθετα από ό,τι συμβαίνει συνήθως. Για ιστορικούς λόγους το έχουμε κρατήσει αυτό. Και στον κάθετο άξονα τη λαμπρότητα του άστρου σε λογαριθμική κλίμακα, με την λαμπρότητα του ήλιου να είναι στη μέση περίπου, είναι η μονάδα η λαμπρότητα του ήλιου. Και βλέπετε ότι τα περισσότερα από τα αστέρια, βλέπετε εδώ ονόματα αστεριών που είναι γνωστά από τα παλιά χρόνια πολλά, είναι ορατά με γυμνό μάτι από τη Γη, βλέπετε ότι τα περισσότερα από τα αστέρια βρίσκονται σε αυτή την διαγώνια ακολουθία, που περνάει από τα πολύ λαμπερά και ζεστά αστέρια, πάνω αριστερά, και κατεβαίνει σαν με τη μορφή S, σαν σπονδυλική στήλη κατά κάποιο τρόπο, προς τα αμυδρά και κόκκινα αστέρια κάτω. Το 90% των αστεριών βρίσκονται πάνω σε αυτή τη γραμμή ή πολύ κοντά της. Και υπάρχουν και δύο άλλες μεγάλες κατηγορίες. Οι αστέρια που είναι σχετικά ψυχρά και κόκκινα,
αλλά παρόλα αυτά πολύ λαμπερά και εκπέμπουν τεράστια ποσά θερμότητας, γι' αυτό λέγονται κόκκινα γιατί είναι κόκκινα και γίγαντες γιατί είναι πολύ λαμπεροί, κόκκινοι γίγαντες, και μικρά αστεράκια που ενώ είναι θερμά, στο πάνω από 10.000 βαθμούς, εκπέμπουν πολύ λίγο φως, λέγονται νάνοι και άσπρη νάνη για τον λόγο αυτό. Λοιπόν, σήμερα η θεωρία της αστρικής εξέλιξης από τη δεκαετία του 50 και ουσιαστικά και μετά, ξέρουμε ότι ένα αστέρι γεννιέται στην κόκκινη γραμμή, που λέγεται κύρια ακολουθία, μετατρέπεται σε κόκκινο γίγαντα προς το τέλος της ζωής του, χάνει το περίβλημά του και βλέπουμε την καρδιά του που είναι πιο ζεστή, αλλά πολύ μικρή και δεν εκπέμπει πολύ φως και μετατρέπεται τελικά σε άσπρους νάνους. Λοιπόν, στην θεωρία αυτή τη σημερινή μπορούμε να αντιπαραθέσουμε τη θεωρία του Lockyer. Τη βλέπετε εδώ, αντέστρεψα λίγο, έκανα τούμπα στο διάγραμμα το προηγούμενο για να το προσαρμόσω στις ανάγκες. Η θερμοκρασία, όπως βλέπετε, μεγαλώνει προς τα αριστερά, όπως ήταν και στο τώρα, για να ταιριάξει με το αριστερό διάγραμμα. Και τα αστέρια εδώ γεννιούνται πάνω δεξιά, κόκκινα και λαμπερά. Ακολουθούν αυτή την πορεία δηλαδή, καθώς συμπυκνώνονται και ζεσταίνονται ακόμη πιο πολύ. Και στη συνέχεια, όταν φτάσουν στην κύρια ακολουθία, σφαίρες υγρές κατά τον Lockyer και τον Kelvin, δεν μπορούν να συμπυκνωθούν άλλο και απλά κρυώνουν και πηγαίνουν προς τα κάτω. Ήταν μια ενδιαφέρουσα θεωρία, μόνο που δεν είχε καμία σχέση με την πραγματικότητα. Τελειώνοντας λοιπόν αυτή την πρώτη περίοδο της ιστορίας της ηλιακής ενέργειας, φτάνουμε στο τέλος του 10ου αιώνα πια, είναι ενδιαφέρον να δούμε κάτι από το χώρο της επιστημονικής φαντασίας. Φαντάζομαι όλοι ξέρετε τον Herbert George Wells, τον πατέρα της επιστημονικής φαντασίας, της σύγχρονης επιστημονικής φαντασίας, με τα περίφημα διηγήματά του, ο αόρατος άνθρωπος. Ένα από τα πιο γνωστά είναι η μηχανή που τρέχει μέσα στον χρόνο, the time machine στα αγγλικά, στην οποία επινοεί κάποιος με μηχανή που μπορεί να ανεβοκατεύει μέσα στον χρόνο. Είναι ένα τεράστιο επιστημονικό θέμα αυτό. Δεν υπάρχει ακόμη συγκεκριμένη απάντηση. Το πιθανότερο είναι ότι κάτι τέτοιο είναι αδύνατο. Παρ' όλα αυτά, ο Wells το σκέφτηκε. Και ο ταξιδιώτης του πηγαίνει μακριά στο μέλλον της ιστορίας της Γης. Και έχει ενδιαφέρον η περιγραφή που κάνει για το τι βλέπει. Συνέχιζα λοιπόν, είναι το μοναδικό εδάφιο που μετέφρασα στα ελληνικά, γιατί το βρήκα κάπου μεταφρασμένο. Συνέχιζα το ταξίδι μου σταματώντας κατά διαστήματα με άλματα χιλιάδων ή και περισσότερων χρόνων, παρασυρμένος από το κυνήγι του μυστηριώδους πεπρωμένου της Γης. Έβρισκα μια παράξενη γοητεία στο θέαμα του ήλιου, που ολοένα μεγάλωνε και σκοτίνιαζε στον ουρανό της Δύσης και της γερασμένης Γης, που βυθιζόταν όλο και πιο πολύ στην παρακμή. Τελικά, σε περισσότερα από 30 εκατομμύρια χρόνια από σήμερα, η πελώρια κόκκινη σφαίρα του ήλιου έφτασε να καλύπτει σχεδόν το 1 δέκατο του σκοτεινού ουρανού. Είχα διαβάσει το διήγημα αυτό όταν ήμουν μικρός, χωρίς να δώσω ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το εδάφιο. Αλλά όταν το ξαναδιάβασα αργότερα, διαπίστωσα ότι ο Wells ήξερε βέβαια την χρονική κλίμακα των Kelvin Helmholtz στα 30 εκατομμύρια χρόνια. Δεν ήταν περίεργο αυτό, λογικό είναι να το ξέρει. Το απίθανο αυτό που μου φάνηκε εκπληκτικό είναι το ότι φαντάστηκε το μέλλον του ήλιου, τον ήλιο στο μέλλον, σαν μια πελώρια κόκκινη σφαίρα να φαίνεται από τη Γη. Να μετατρέπεται δηλαδή ο ήλιος σε κόκκινο γίγαντα. Κάτι που ήταν εντελώς αντίθετο από ό,τι μπορούσαν να ξέρουν τότε. Το ότι στο μέλλον τα αστέρια γίνονται κόκκινοι γίγαντες, αυτό το καταλάβαμε μετά τη δεκαετία του 40. Μέχρι τότε δεν ξέραμε πώς συνδέονται μεταξύ τους αυτά τα αστέρια που βλέπουμε στο διάγραμμα που σας έδειξα. Τα κανονικά αστέρια δηλαδή, οι κόκκινοι γίγαντες και οι άσπροι νάνοι. Ήταν αδύνατο να ξέρει κάτι τέτοιο ο Wells και ήταν το αντίθετο από αυτό που πίστευε ο Lockyer. Δεν θα σας το εξηγήσω τώρα, χρειάστηκε λίγος χρόνος για να καταλάβω τι εννοούσε. Και η απάντηση βρίσκεται σε ένα από τα προηγούμενα κεφάλαια του βιβλίου. Ίσως να το πούμε αν έχουμε χρόνο στο τέλος της. Πάντως είναι καλό να διαβάζετε και το βιβλίο του Wells, είναι μια αρκετά ενδιαφέρουσα περιγραφή αυτής της κατάστασης. Φεύγουμε λοιπόν από την προϊστορία και περνάμε στην ιστορία, η οποία ιστορία τώρα περιλαμβάνει υποατομική φυσική. Στα τέλη του 19ου αιώνα αρχίζουν να γίνονται σημαντικές αλλαγές και ανακατατάξεις και φεύγουμε από το χώρο της κλασικής φυσικής. Στη Γαλλία το 1896 ο Henri Becquerel ανακαλύπτει τη ραδιοενέργεια, το ουράνιο.
Ενώ την ίδια περίπου χρονιά ο Πιέρ και η Μαρία Κιουρί βρίσκουν δύο άλλα ραδιενεργά στοιχεία, το πολόνιο και το ράδιο. Και οι τρεις μαζί μοιράζονται το βραβείο Νόμπελ Φυσικής του 1903. Στην Αγγλία, την ίδια ακριβώς περίοδο, ο Τζότζεφ Τζον Τόμσον ανακαλύπτει το ηλεκτρόνιο. Και αυτός παίρνει το βραβείο Νόμπελ Φυσικής το 1906. Ο Τόμσον ήταν και ο πρώτος που είχε μια θεωρία για τα άτομα. Μέχρι τότε είχε γίνει αποδεκτή η θεωρία των ατόμων, τα χημικά στοιχεία του Μεντελέγεφ με τον περιοδικό του πίνακα, αλλά δεν υπήρχε συγκεκριμένη θεωρία για το τι είναι ένα άτομο. Ο Τόμσον λοιπόν διατύπωσε την άποψη ότι το άτομο είναι σαν ένα κέικ, όπου υπάρχουν μέσα του σαν σταφίδες τα ηλεκτρόνια που είχε ανακαλύψει, αλλά το θετικό φορτίο του ατόμου που χρειάζεται ώστε το άτομο να παραμένει ουδέτερο είναι διαμοιρασμένο σε ολόκληρο το άτομο. Είναι μια αντίληψη αρκετά διαφορετική από αυτή και θα δούμε πώς άλλαξε στη συνέχεια. Όχι ο Τόμσον, με ποιο τρόπο άλλαξε. Εκείνο τον καιρό πηγαίνει από τη Νέα Ζηλανδία ένας νεαρός να δουλέψει με τον Τόμσον στο εργαστήριό του. Ο νεαρός αυτός ήταν ο Έρνεστ Ράδερφορντ, η μεγαλύτερη μορφή ίσως στον χώρο της πυρηνικής φυσικής, τουλάχιστον από την πειραματική άποψη αλλά και από πολλές άλλες απόψεις. Ο Ράδερφορντ, μελετώντας τη ραδιενέργεια, διαπίστωσε ότι υπάρχουν τρία είδη ραδιενέργειας, στα οποία έδωσε τα ονόματα του ελληνικού αλφαβήτου, α, β, γ. Οι ακτίνες α είναι βαριές, είναι σχετικά βαριά σωματίδια, έχουν αρκετή μάζα, ούτως ώστε όταν μπαίνουν σε ένα μαγνητικό πεδίο, επηρεάζονται λίγο, δεν αλλάζουν πολύ την πορεία τους, ακριβώς γιατί έχουν μεγάλη μάζα και έχουν δύο ηλεκτρικά φορτία. Οι ακτίνες β είναι ελαφρά σωματίδια και ουσιαστικά είναι τα ηλεκτρόνια που ανακάλυψε ο Τόμσον. Επειδή είναι τόσο ελαφρά, αλλάζουν πολύ την πορεία τους όταν μπαίνουν μέσα σε ένα μαγνητικό πεδίο και το φορτίο τους είναι μία μονάδα, αλλά είναι έχει αντίθετο πρόσημο από ότι αυτό των ακτίνων α. Γι' αυτό και έχουν αντίθετες πορείες μέσα στο μαγνητικό πεδίο. Τα μεν πάνε από τη μία μεριά, τα άλλα από την άλλη. Και τέλος, η τρίτη κατηγορία σωματιδίων, οι ακτίνες γ, όπως τις είπε, προφανώς δεν έχουν ηλεκτρικό φορτίο και μένουν ανεπηρέαστες γι' αυτό το λόγο από το μαγνητικό πεδίο. Ο Ράδερφορντ είχε τεράστια συμβολή στην ανάπτυξη της πυρηνικής φυσικής. Ήταν αυτός που διατύπωσε τον νόμο της ραδιενεργού διάσπασης. Βλέπετε εδώ τον Ράδερφορντ σε ένα γραμματόσημο της Νέας Ζηλανδίας, ήταν μεγάλη μορφή, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η ραδιενεργός διάσπαση, η οποία μας λέει ότι από μια ορισμένη ποσότητα μιας ραδιενεργού ουσίας, ύστερα από ένα διάστημα, ένα χαρακτηριστικό χρόνο που λέγεται ημιζωή, παραμένει η μισή. Και αυτό οδηγεί σε έναν εκθετικό νόμο, τον βλέπετε εκεί δεξιά, σε συνάρτηση με τον χρόνο, ο οποίος μετράται σε ημιζωές. Βλέπετε ότι ύστερα από μία ημιζωή μένει η μισή από την ουσία, την μπλε ουσία, είναι η μπλε καμπύλη. Και το άλλο μισό έχει μετατραπεί στη θυγατρική ουσία. Ύστερα από δύο ημιζωές μένει το 1/4 και το υπόλοιπο έχει μετατραπεί στη θυγατρική ουσία. Το άθροισμα των δύο καμπυλών είναι πάντοτε ίσο με ένα, με την αρχική ουσία. Δηλαδή ό,τι χάνει μία ουσία το κερδίζει η άλλη και το άθροισμά τους είναι το ίδιο. Και είναι αυτός που πρώτος είχε την ιδέα ότι κατάλαβε ότι αυτή η ακτινοβολία α είναι ουσιαστικά πυρήνες του στοιχείου ηλίου που είχαν ανακαλύψει ο Ζανσέν και ο Λόκιερ. Και επίσης είναι αυτός που πρότεινε ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αυτός ο νόμος της ραδιενεργού διάσπασης, όπου η μία ουσία μετατρέπεται σε μια άλλη, ώστε να κάνουμε χρονολόγηση των υλικών. Για παράδειγμα, αν ξέρουμε ότι σε κάποιο υλικό στην αρχή ήταν μόνο ουράνιο και στη συνέχεια και σήμερα μετράμε κάποιο ποσότητα ηλίου, μπορούμε να δούμε, να πάρουμε το πόσο ήλιο υπάρχει σήμερα, να το διαιρέσουμε με το πόσο ουράνιο και να χρησιμοποιήσουμε τον νόμο αυτό τον εκθετικό για να δούμε πριν από πόσα χρόνια όλη η ουσία ήταν ουράνιο. Και αυτός που εφάρμοσε αυτή τη μέθοδο που πρότεινε ο Ράδερφορντ ήταν ένας γεωλόγος και χημικός Αμερικάνος, ο Μπέρτραμ Μπόλτγουντ, που μέτρησε την ηλικία των γεραιότερων βράχων στη Γη, 400 εκατομμύρια έως 2 δισεκατομμύρια χρόνια. Και προφανώς η Γη ήταν ακόμη γυραιότερη από τα γυραιότερα βράχια της. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Μπόλτγουντ με τη μέτρησή του αυτή όχι μόνο έδωσε δίκιο στον Δαρβίνο και στους γεωλόγους, αλλά υπερακόντισε, ξεπέρασε ακόμα και
και τα μεγαλύτερα όνειρά τους, γιατί βρήκε μια ηλικία για τη Γη που ήταν 10 φορές μεγαλύτερη από αυτή που ήθελε ο Δαρβίνος και 100 φορές μεγαλύτερη από αυτή που πρέσβευε ο Κέλβιν. Και το πρόβλημα της διαμάχης, το πρόβλημα της ηλικίας της Γης και κατά συνέπεια του ήλιου είχε λυθεί τότε. Ωστόσο, ο Ράδερφορντ είχε και άλλες ιδέες. Σκέφτηκε να αξιοποιήσει ακόμη περισσότερο αυτό και με τον Σόντι το 1903 διατύπωσε την άποψη ότι είναι ξεκάθαρο, αφού η ραδιενέργεια είναι μια μορφή ενέργειας, θα μπορούσα θαυμάσια να υποθέσουμε ότι ο ήλιος παίρνει την ενέργειά του ακριβώς από ραδιενεργά υλικά. Και όχι μόνο αυτό, προσπάθησε να κάνει, όπως λέμε, με ένα σπάρο δύο τριγώνια. Αφού στον ήλιο βλέπουμε το στοιχείο ήλιο, που δεν το βλέπουμε στη Γη, γιατί να μην υποθέσουμε ότι αυτό το ήλιο παράγεται από την... Δεν υπάρχει στη Γη και δεν υπάρχει πουθενά στο σύμπαν, αλλά στον ήλιο παράγεται από ραδιενέργεια, από ουράνιο. Ώστε με τη μία μπόρεσε να εξηγήσει και την ενέργεια του ήλιου και την παρουσία του στοιχείου ήλιου στον ήλιο. Βέβαια, δεν ήταν εύκολο να απαντήσει το ερώτημα γιατί να υπάρχει τόση πολύ ραδιενέργεια στον ήλιο και όχι στη Γη. Πώς βρέθηκε αυτό εκεί πέρα. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, δεν μπορούσε να τα απαντήσει όλα ο άνθρωπος. Αλλά αυτό δείχνει ακριβώς ότι είναι σημαντικό να το έχουμε υπόψη μας. Κάθε φορά που ένα εργαλείο, είτε πειραματικό, είτε παρατηρησιακό, είτε θεωρητικό, πέφτει στα χέρια μας, δημιουργείται, υπάρχει αυτόματα η τάση να το χρησιμοποιήσουμε για να εξηγήσουμε πράγματα που δεν τα καταλαβαίνουμε αλλιώς. Μπορεί η εξήγηση αυτή να μην αποδειχθεί τελικά λάθος. Και στην προκειμένη περίπτωση ήταν λάθος. Αλλά δεν έχει σημασία. Ήταν το καλύτερο που μπορούσαν να πούν τότε. Και μόνο η επιστήμη ουσιαστικά δεν προχωρεί με άλματα που οφείλονται στην ιδιοφυΐα κάποιου. Γίνεται και αυτό, αλλά είναι σπάνιο. Συνήθως προχωρά με μικρά βήματα, με το να απορρίπτουμε άλλες θεωρίες και να καταλήγουμε τελικά, όπως έκανε και ο Sherlock Holmes, στη μόνη που παραμένει ακόμη, αν παραμείνει μία, και η οποία θα είναι η σωστή, την οποία προσπαθούμε να αποδείξουμε και με άλλους τρόπους. Ωστόσο, συνεχίζουμε με την δομή του ατομικού πυρήνα. Το 1909, δύο φοιτητές του Ράδερφορντ, τον Γκάιγκερ και ο Μάρσντεν, έκαναν ένα από τα διασημότερα πειράματα στον χώρο της πυρηνικής φυσικής. Βομβάρδιζαν φύλλα χρυσού με σωματίδια α. Προσπαθούσαν δηλαδή να δουν το θετικό φορτίο του ατόμου που ακριβώς βρίσκεται. Εάν ο Τόμσον είχε δίκιο, βλέπετε πάνω αριστερά το άτομο του Τόμσον, με το θετικό φορτίο διάχυτο μέσα στο άτομο. Και τα αρνητικά φορτία, όπως είπαμε, σαν σταφίδες στο κέικ, κολλημένα μέσα στο άτομο. Θα περίμενε λοιπόν κανείς στην περίπτωση αυτή τα σωματίδια α να περνάν όλα μέσα από το άτομο και να βγαίνουν μέσα από τα φύλλα του χρυσού και να βγαίνουν από την άλλη μεριά. Αυτό συνέβαινε. Ωστόσο, μία φορά στο τόσο, ένα σωματίδιο α φαινόταν να αναπηδά κάπου και να γυρνάει πίσω. Όπως χαρακτηριστικά το περιέγραψε ο Ράδερφορντ, ήταν σαν να πυροβολούμε με σφαίρες ένα φύλλο χαρτί και μία φορά στο τόσο μια σφαίρα να επιστρέφει πίσω. Και ο λόγος για τον οποίο μια φορά στο τόσο επέστρεφε πίσω ήταν γιατί συναντούσε ένα πολύ μικρό σημειακό θετικό φορτίο που ήταν ο πυρήνας του ατόμου. Όλο το θετικό φορτίο του ατόμου λοιπόν δεν ήταν διάχυτο μέσα στο άτομο, αλλά ήταν κλεισμένο στην καρδιά του ατόμου, στον πυρήνα του, ο οποίος ήταν εκπληκτικά μικροσκοπικός. Ο πυρήνας του ατόμου σε σχέση με το άτομο είναι 1.000.000.000 φορές μικρότερος. Και η πυρηνική ακτίνα είναι της τάξης των 10 στη μείον 13 εκατοστά. Αυτό ήταν λοιπόν το άτομο που πρότεινε ο Ράδερφορντ το 1911 και που εξηγήθηκε ακόμη περισσότερο από τον Μπορ όσον αφορά τις τροχιές των ηλεκτρονίων. Και από τότε το άτομο, το μοντέλο του ατόμου που έχουμε είναι γνωστό σαν μοντέλο των Μπορ-Ράδερφορντ. Ο Ράδερφορντ έκανε και άλλα πράγματα. Το 1919, βομβαρδίζοντας με σωματίδια α το άζωτο 14, παρήγαγε πυρήνες υδρογόνου. Ήταν η πρώτη φορά που γινόταν κάτι τέτοιο. Το αέριο υδρογόνο και τα άτομά του ήταν γνωστά τότε. Οι πυρήνες όμως, δηλαδή πυρήνες που να έχουν ένα θετικό φορτίο,
δεν είχαν παραχθεί μέχρι τότε και για πρώτη φορά τους παρήγαγε ο Ράδερφορντ και το 1920 ονόμασε τον πυρήνα του υδρογόνου πρωτόνιο. Η ονομασία πρωτόνιο λοιπόν, μετά το ηλεκτρόνιο του Τόμσον, η ονομασία πρωτόνιο υπάρχει από το 1920, εδώ και έναν αιώνα. Μια άλλη τεράστια ανακάλυψη εκείνης της εποχής ήταν αυτή του φασματογράφου Μάζας, που έγινε από τον Francis Aston και πήρε το βραβείο Νόμπελ του 1922. Χάρη στο φασματογράφο Μάζας μπόρεσαν και ταυτοποίησαν τα ισότοπα των διαφόρων στοιχείων. Το κάθε στοιχείο, είπαμε, έχει τον πυρήνα με τα ηλεκτρόνια γύρω του, αλλά ο πυρήνας ενός στοιχείου δεν έχει ακριβώς πάντοτε την ίδια μάζα. Για τον άνθρακα, παράδειγμα, οι πυρήνες του άνθρακα έχουν μάζες σχετικά με το πρωτόνιο 12 ή 13 φορές μεγαλύτερες. Και αυτό οφείλεται σε κάποιο συγκεκριμένο λόγο που τον ξέρουμε τώρα, ότι έχουν τον ίδιο αριθμό θετικών φορτίων, πρωτονίων δηλαδή, αλλά διαφορετικό αριθμό νετρονίων. Ανήκουν στο ίδιο στοιχείο, χημικό στοιχείο, τον άνθρακα, αλλά είναι διαφορετικά ισότοπα. Ο πρώτος που κατάφερε να διαχωρίσει αυτά τα ισότοπα ήταν ο Άστον. Και διατύπωσε λοιπόν, μέσα στα πλαίσια αυτής της έρευνας, βρήκε κάτι που αρχίζει και μας πλησιάζει προς τη λύση του ενίγματος. Βρήκε το 1919, χρησιμοποιώντας αυτόν τον φασματογράφο μάζας, ότι η μάζα των σωματιδίων α, των πυρήνων του ηλίου 4 δηλαδή, είναι 4 φορές τη μάζα του πρωτονίου, αλλά όχι ακριβώς. Λείπει ένα πολύ πολύ μικρό ποσοστό από τα 4, από τη μάζα 4 πρωτονίων. 7 χιλιοστά λείπουν στη μάζα του πυρήνα του ηλίου 4. Και αυτή η πολύ μικρή διαφορά, όπως καταλαβαίνετε, είναι η ουσία του προβλήματος, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Πριν αρχίσουμε να βλέπουμε λοιπόν πώς διαμορφώθηκε το πρόβλημα και πώς προσπάθησαν να απαντήσουν σε αυτό, ας κάνουμε μια μικρή παρένθεση και πάλι, όπως κάναμε για την επιστημονική φαντασία πριν. Όπως ίσως δεν ξέρετε, οι μεγάλοι άνδρες της Αγγλίας θάβονται στον καθεδρικό ναό του Αγίου Πέτρου, στο αβαίο του Westminster. Εκεί βρίσκονται στο κέντρο οι τάφοι του Δαρβίνου, του Χέρσελ, ενός μεγάλου Άγγλου αστρονόμου του 18ου αιώνα, του Νεύτωνα, του Ράδερφορντ, του Τόμσον και του Κέλβιν, του Βίλιαμ Τόμσον και του Τζότζεφ Τόμσον, αυτού που ανακάλυψε το ηλεκτρόνιο. Είναι λοιπόν μαζί οι τρεις πρωταγωνιστές της ιστορίας μας, ο Κέλβιν, ο οποίος πρότεινε μικρές ηλικίες σχετικά για τον ήλιο, ο Ντάρουιν που χρειαζόταν μεγαλύτερες και ο Ράδερφορντ, ο οποίος τελικά έλυσε το πρόβλημα προτείνοντας ακόμη μεγαλύτερες ηλικίες και από τους δύο. Και από το 2018, στον ίδιο χώρο ακριβώς, βρίσκεται θαμμένος και ο Στίβεν Χόκινγκ. Τώρα, ο Τζότζεφ Τζον Τόμσον, αυτός που ανακάλυψε το ηλεκτρόνιο, είναι ενδιαφέρον να ξέρουμε κάτι για αυτόν. Πολλοί από εσάς φαντάζομαι είτε κάνετε διδακτορικό, είτε σκέπτεστε να κάνετε διδακτορικό, είτε μεταδιδακτορικές σπουδές. Και όπως πολύ καλά ξέρουμε όλοι, έχει μεγάλη σημασία με ποιον θα τις κάνετε. Ο supervisor, όπως λέμε, ο επιβλέπων καθηγητής. Όπως λέμε στα ελληνικά, με όποιον δάσκαλο καθίσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν, ο πιο πετυχημένος supervisor, πιο πετυχημένος επιβλέπων στην ιστορία της φυσικής ήταν ο J.J. Thomson. 8 από τους φοιτητές του και μεταδιδακτορικούς πήραν βραβείο Νόμπελ. 2 στη χημεία και 6 στη φυσική. Την ίδια χρονιά, το 1922, ο Άστον το πήρε στη χημεία και ο Νίλς Μπορ, που είχε σπουδάσει με τον Τόμσον, το πήρε στη φυσική. Και σε αυτούς θα έπρεπε να προσθέσουμε και τον γιο του Τόμσον, τον George Paget Thomson, που έχω κάτω-κάτω, ο οποίος δεν εργάστηκε με τον πατέρα του, δούλεψε σε φυσική εταιρεία κατάστασης, αλλά πήρε και αυτός βραβείο Νόμπελ Φυσικής το 1937. Και είχε και άλλους πολλούς σημαντικούς φυσικούς, όπως τον Οπενχάιμερ, που θα δούμε προς το τέλος, ή τον Λαντζεβάν. Μετά από αυτή τη μικρή παρένθεση, λοιπόν, ξαναγυρίζουμε στο πρόβλημα της ενέργειας του ήλιου. Όπως καταλαβαίνετε, αμέσως μόλις διαπιστώθηκε αυτή η διαφορά ανάμεσα στη μάζα του ηλίου 4 και στη μάζα των 4 πρωτονίων, που χρειαζόταν μεγάλη ακρίβεια για να μετρηθεί, έτσι να βρείτε 7 χιλιοστά διαφορά, δεν είναι εύκολο πράγμα.
Και αυτό σας δίνει μια ιδέα για την ακρίβεια του φασματογράφου μαζών του Άστον. Και στο βαθμό που ήταν γνωστή από τη γενική θεωρία της σχετικότητας η ισοδυναμία μάζας με ενέργεια, μια μικρή ποσότητα μάζας πολλαπλασιαζόμενη με τον τετράγωνο της ταχύτητας του φωτός μπορεί να δώσει μεγάλα ποσά ενέργειας, άρχισαν να καταλαβαίνουν ότι κάτι υπήρχε εδώ πέρα. Κάποιες πρώτες ιδέες, αλλά μάλλον συγκεχημένες, είχαν ήδη διατυπωθεί από έναν Αμερικανό χημικό, τον Χάρκινς, και στη Γαλλία από τον Ζαν Περάν. Αλλά δεν ήταν καθόλου ξεκάθαρο το τι γινόταν. Εκείνος που έριξε όλο του το βάρος σε αυτόν τον τομέα ήταν ο κορυφαίος αστρονόμος του Μεσοπολέμου, ανάμεσα στον Πρώτο και στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Στάνλεϊ Έντιγκτον, ο Άρθουρ Στάνλεϊ Έντιγκτον. Ο Έντιγκτον ήταν αυτός που είχε κάνει πάρα πολλά πράγματα στον χώρο της αστρονομίας. Βλέπετε αριστερά ένα γραμματόσημο από την περίφημη αποστολή του Έντιγκτον το 1919 στο νησί του Σάο Τομέ Πρινσίπε, με την οποία παρατηρώντας μια έκλειψη ηλίου διαπίστωσε πως οι ακτίνες των αστεριών από πίσω είχαν αλλοιωθεί η τροχιά τους από το πέρασμα δίπλα από το βαρυτικό πεδίο του ήλιου και αυτό το επέτρεψε να επιβεβαιώσει την πρόβλεψη της γενικής θεωρίας της σχετικότητας του Αϊνστάιν για την καμπύλωση του χώρου και του χρόνου από βαρυτικά πεδία, κάτι που έκανε τον Αϊνστάιν διάσημο. Ο Αϊνστάιν έγινε διάσημος ουσιαστικά μετά από αυτό την παρατήρηση του Έντιγκτον. Δεξιά τώρα βλέπετε τον Έντιγκτον στο εξώφυλλο του Time για κάτι διαφορετικό το 1931, όταν ο Χάμπλ είχε ανακαλύψει την διαστολή, την απομάκρυνση των γαλαξιών και η εξήγηση αυτής της απομάκρυνσης και πάλι μέσα στα πλαίσια της θεωρίας σχετικότητας του Αϊνστάιν ήταν η διαστολή του σύμπαντος. Αλλά ακόμη πιο γνωστός ο Έντιγκτον είναι για τη συμβολή του στον χώρο της αστρικής φυσικής. Πάρα πολλές από τις έννοιες που χρησιμοποιούμε σήμερα στην αστρική φυσική και τις βλέπετε εκεί, δεν χρειάζεται να μεταφράσω όλα αυτά, οφείλονται στον Έντιγκτον και κυρίως το τυπικό, το στάνταρτ μοντέλο της αστρικής δομής. Το πώς δηλαδή οι διάφορες, είναι φτιαγμένο το εσωτερικό ενός κανονικού αστεριού, πώς η θερμοκρασία, η πυκνότητα, η πίεση μεταβάλλονται στο εσωτερικό του. Και το μοντέλο αυτό πρόβλεπε ότι η κεντρική θερμοκρασία του ήλιου πρέπει να είναι της τάξης των 20 εκατομμυρίων βαθμών. Ο Έντιγκτον λοιπόν κατάλαβε αμέσως τη σημασία αυτή της ανακάλυψης του Άστον για τη διαφορά μάζας ανάμεσα στο πυρήνα του ηλίου και στα τέσσερα πρωτόνια και σε μια περίφημη ομιλία του, ήταν πρόεδρος της Βρετανικής εταιρείας τον Αύγουστο του 1920, είπε ότι είναι ξεκάθαρο ότι τα αστέρια αντλούν την ενέργειά τους από κάποιο πολύ μεγάλο ρεζερβουάρ, απόθεμα ενεργειακό, με τρόπο που δεν ξέρουμε εμείς, ωστόσο αυτό δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο από την υποατομική ενέργεια. Όπως ξέρουμε, πρέπει να υπάρχει σε κάθε μορφή ύλης, από τη στιγμή που η ύλη μετατρέπεται σε ενέργεια, σύμφωνα με την ειδική θεωρία της σχετικότητας. Πρώτον, επίσης, είναι συγκλονιστικό αν το σκεφτεί κανείς, είπε ότι αν αυτή η υποατομική ενέργεια μπορεί και απελευθερώνεται στα αστέρια, ίσως κάποτε ο άνθρωπος να μπορέσει να ελέγξει αυτή την μορφή ενέργειας, αυτή τη δύναμη, για το καλό του ανθρώπινου είδους ή για την αυτοκτονία του. Είναι απίστευτο το πόσο σύντομα μετά την ανακάλυψη αυτή του 19 του Άστον, μπόρεσε κανείς να σκεφτεί ότι θα μπορούσε να ελέγξει, και ενώ δεν ξέραμε ακόμη αν αυτό γίνεται πραγματικά στα αστέρια, θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος και 25 χρόνια μετά πραγματικά έχουμε την πρώτη ατομική βόμβα της Χιροσίμα. Τώρα, λίγο πιο ποσοτικά, λέει στην ίδια ομιλία ο Έντιγκτον, αν μόνο 5% της μάζας του αστεριού αποτελείται αρχικά από υδρογόνο, η συνολική ενέργεια που απελευθερώνεται φτάνει για τις ανάγκες μας. Εννοείται τις ανάγκες να εξηγήσουμε την ενέργεια του ήλιου. Γιατί 5% θα το δούμε στην επόμενη διαφάνεια. Είναι δυνατόν, αναρωτήθηκε ο Έντιγκτον. Δεν ήταν ρητορικό το ερώτημα. Ήταν πραγματικά πολύ δύσκολο τότε να φανταστεί κανείς ότι αυτό πράγματι συνέβαινε, η μετατροπή του υδρογόνου σε ήλιο. Σήμερα το ξέρουμε, αλλά αυτό είναι ακριβώς και ο σκοπός του σεμιναρίου. Πώς το ξέρουμε. Εκείνο τον καιρό δεν ήταν καθόλου εύκολο να πει κανείς, ορίστε, έχουμε τέσσερα πρωτόνια, τα κάνουμε ήλιο. Ναι, αλλά πώς. Και καταρχήν, έχουμε αρκετά πρωτόνια. Και αυτό μας φαίνεται σήμερα προφανές, αλλά τότε δεν ήταν. Αλλά ας δούμε τα πράγματα με τη σειρά. Καταρχήν, γιατί 5%. Από τον ήλιο ήξεραν τότε
τη λαμπρότητά του, ήξεραν την ισχύ του, την ενεργειακή ισχύ που εκπέμπει. 4x10 στη 33 έργη ανά δευτερόλεπτο. Ζητώ συγγνώμη που χρησιμοποιώ μονάδες από το σύστημα το CGS, αλλά οι αστρονόμοι είναι κατά βάση συντηρητικοί και δεν έχουν μετακινηθεί και μάλλον δεν θα μετακινηθούν ποτέ στο κανονικό σύστημα μονάδων. Επίσης η ηλικία του ήλιου και εκείνα τα χρόνια ήταν γύρω στα μερικά δισεκατομμύρια χρόνια, βάζω 4,5 δισεκατομμύρια που το ξέρουμε τώρα, το μετατρέπω σε δευτερόλεπτα, 1x10 στη 17 δευτερόλεπτα. Αν λοιπόν ο ήλιος με αυτή τη λαμπρότητα έλαμπε για 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια, μπορούμε να βρούμε πόση συνολική ενέργεια έχει εκπέμψει μέχρι τώρα, κάνουμε τον υπολογισμό 5x10 στην 50 έργια. Από την άλλη μεριά, αν θεωρήσουμε ότι αυτή η ενέργεια έχει πάρθει από την μετατροπή μάζας σε ενέργεια, 4 πρωτόνια σε ήλιο 4, η αποτελεσματικότητα είναι 7 της χιλίης, όπως είχε βρει ο Άστον. Ξέρουμε τη μάζα του ήλιου, 2x10 στην 33 γραμμάρια, άρα πόση πυρηνική ενέργεια είναι διαθέσιμη. Πολλαπλασιάζουμε τη μάζα του ήλιου με το τετράγωνο της ταχύτητας του φωτός, με την αποτελεσματικότητα το ε, και χρειαζόμαστε να ξέρουμε και τι κομμάτι αυτής της μάζας, τι μέρος αυτής της μάζας έχει πράγματι μετατραπεί. Γιατί προφανώς όλη η μάζα του ήλιου δεν έχει μετατραπεί σε ενέργεια μέχρι σήμερα, αλλιώς δεν θα υπήρχε ο ήλιος. Βάζουμε λοιπόν ένα F εκεί και εξισώνοντας τώρα την πρώτη με τη δεύτερη εξίσωση, τα πρώτα τους μέλη, μπορούμε να λύσουμε ως προς το F και διαπιστώνουμε ότι είναι 5%. Δηλαδή, ο ήλιος μέχρι τώρα, λάμποντας με το μηχανισμό αυτό, έχει μετατραπέψει 5% της μάζας του σε ενέργεια. Υπάρχει τόσο υδρογόνο στον ήλιο. Μπορούσαμε να ξέρουμε αν υπάρχει τόσο πολύ υδρογόνο στον ήλιο. Μα θα μου πείτε, σήμερα το ξέρουμε ότι υπάρχει πολύ υδρογόνο. Τότε δεν το ήξερα. Γιατί όμως, αφού είχαν φασματοσκοπία, όπως είπαμε. Και η φασματοσκοπία μας δείχνει με τις διάφορες γραμμές που βλέπουμε στα αστρικά φάσματα ότι υπάρχει το τάδε ή το δίνα στοιχείο. Αυτό είναι αλήθεια. Η φασματοσκοπία μας αποκαλύπτει την παρουσία κάποιου στοιχείου κάπου, αλλά δεν μας λέει αυτόματα πόσο από αυτό το στοιχείο υπάρχει. Γιατί το πλάτος των φασματικών γραμμών εξαρτάται και από τις συνθήκες που επικρατούν στην επιφάνεια του αστεριού. Θερμοκρασία, πίεση, πυκνότητα, βαθμό ιονισμού. Επειδή λοιπόν αυτές οι συνθήκες επηρεάζουν το πλάτος των φασματικών γραμμών, ανάλογα με την κατάσταση μπορεί στοιχεία που είναι άφθονα να φαίνονται ότι δεν είναι άφθονα. Έχετε ένα σχήμα κάτω αριστερά που δείχνει ανάλογα με την επιφανειακή θερμοκρασία, τη βλέπετε στον πάνω άξονα, τον οριζόντιο, μεγαλώνει από τα δεξιά προς τα αριστερά και βλέπετε τη σχετική ένταση των φασματικών γραμμών. Βλέπετε το υδρογόνο για παράδειγμα αριστερά, που φαίνεται πολύ έντονες, οι γραμμές του είναι πολύ έντονες, αλλά σε θερμοκρασίες 10.000 βαθμών. Είναι αυτές που είχε βρει και ο Πάτερ Σέκι το 1866 στο Σύριο, στο Βέγα. Αντίθετα, όταν κατεβαίνουμε σε θερμοκρασίες 6.000 βαθμών, σαν αυτές που βρίσκονται στην επιφάνεια του ήλιου, το υδρογόνο πάβει να έχει έντονες γραμμές. Είναι πολύ αμυδρές και θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι δεν υπάρχει αρκετό υδρογόνο. Αντίθετα, άλλες γραμμές γίνονται πιο έντονες, του ασβεστίου, του σιδήρου κλπ. Για να μπορέσουμε λοιπόν από την ένταση των φασματικών γραμμών να βρούμε την ποσότητα ενός στοιχείου, χρειάζονται διάφορα μοντέλα τα οποία χρησιμοποιούν την κβαντική φυσική, τις ιδιότητες των ατόμων. Και αυτή η εργασία έγινε το 1925 από έναν διάσημο Ινδό φυσικό, τον Μεγνάντ Σαχά. Είναι η περίφημη εξίσωση της ιονισμού, της ισορροπίας σε κατάσταση ιονισμού ανάμεσα στα διάφορα άτομα, την οποία για πρώτη φορά χρησιμοποίησε μια νεαρή φοιτήτρια, η Σεσίλια Πέιν, το 1925. Η Πέιν είχε δουλέψει με τον Έντιγκτον, αλλά όταν έφτασε να κάνει το διδακτορικό της, επειδή απαγορευόταν τότε σε γυναίκες να κάνουν διδακτορικό στην Αγγλία, χρειάστηκε να πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες και έκανε το διδακτορικό της στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Ο επιβλέπων καθηγητής της δεν ήταν ειδικό σε αστρικά φάσματα, τη ζήτησε όμως να βρει πόσο, να κάνει μια χημική ανάλυση της ατμόσφαιρας των διαφόρων στοιχείων στα αστέρια και διαπίστωσε κάτι εκπληκτικό, ότι τα πιο άφθονα στοιχεία ήταν το υδρογόνο και το ήλιο.
Αυτό ήταν αντίθετο με ό,τι πιστευόταν μέχρι τότε. Γιατί? Γιατί, όπως σας είπα, θεωρούσαμε ότι ολόκληρο το ηλιακό σύστημα είχε σχηματιστεί από τη συμπίκνωση του πρωτοαστρικού νέφους, του πρωτοπλανητικού νέφους, σύμφωνα με τη θεωρία των Καντ και Λαπλάς. Και όλα τα σώματα στο ηλιακό σύστημα είχαν την ίδια σύσταση. Και η Γη και ο Ήλιος. Και στον Ήλιο βλέπαμε αρκετές γραμμές σιδήρου, ασβεστίου, πυρητίου, ήταν εύκολες να ειδωθούν. Δεν βλέπαμε όμως υδρογόνο. Δεν ξέραν τότε ότι, καθώς συμπυκνωνόταν το πρωτοπλανητικό νέφος, διάφορα φυσικοχημικά φαινόμενα αλλίωναν τη σύσταση των πλανητών. Η Γη δεν έχει την ίδια σύσταση με τον Ήλιο, την ίδια ακριβώς σύσταση. Αυτό ήταν άγνωστο τότε. Ο επιβλέποντης τότε ζήτησε από τον Ράσελ, που ήταν ο μεγαλύτερος Αμερικανός αστρονόμος τότε, δούλευε στο Princeton, τη γνώμη του, και ο Ράσελ απέρριψε αυτή την ιδέα, συμβούλεψε στην Payne να μην τη δημοσιεύσει. Και έτσι, η φουκαριάρα η Payne, που ήταν μια απλή φοιτήτρια μπροστά στον μεγαλύτερο αστρονόμο της Αμερικανό της εποχής της, όταν δημοσίευσε το άρθρο, παρουσίασε τα αποτελέσματα, αλλά είπε ότι, ξέρετε, αυτό που βλέπουμε, που βλέπω η τεράστια ποσότητα που βγάζω για το υδρογόνο και το ήλιο, πιθανότατα είναι λάθος. Η Payne έχει μια ενδιαφέρουσα ιστορία, γιατί εξακολούθησε να κάνει την έρευνά της εκεί. Έμεινε χωρίς να πληρώνεται στο Harvard για 10 χρόνια περίπου, μέχρι το 1937, όπου βρήκε μια μόνιμη θέση. Και το 1956 έγινε full professor, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Harvard. Ήταν η πρώτη γυναίκα που έγινε καθηγήτρια στο Harvard και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ήταν αποφασιστικός ο ρόλος της να ενθαρρύνει τις γυναίκες να ασχοληθούν με την επιστήμη. Δημοσίευσε πάρα πολλά πράγματα γι' αυτά και με το παράδειγμά της ουσιαστικά έπαιξε τεράστιο και πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό το πράγμα. Από την άλλη μεριά, ο Ράσελ δεν ήταν χαζός. Είχε την άποψή του, αλλά σύντομα κατάλαβε ότι έκανε λάθος και αναθεώρησε την άποψή του. Και η ιδέα αυτή ότι υπάρχει πολύ υδρογόνο στον ήλιο έγινε αποδεκτή. Ωστόσο, το πρόβλημα δεν είχε λυθεί. Απλά ξέραμε ότι υπήρχαν 5% υδρογόνο στον ήλιο. Υπήρχαν άλλα πράγματα που έπρεπε να ανακαλυφθούν. Καταρχήν, πώς πηγαίνουμε από τα πρωτόνια στον πυρήνα του ηλίου. Και καταρχήν, τι ήταν το πυρήνας του ηλίου. Ο πυρήνας του ηλίου τότε ήταν 4 πρωτόνια στο κέντρο μαζί με 2 ηλεκτρόνια. Προφανώς αυτό δεν είναι ο πυρήνας του ηλίου όπως το ξέρουμε σήμερα. Αλλά τότε δεν μπορούσαν να φανταστούν κάτι άλλο. Χρειαζόταν να εξηγήσουν γιατί η μάζα ήταν 4 φορές η μάζα του πρωτονίου και γιατί υπήρχαν 2 ηλεκτρικά φορτία. Τα 4 πρωτόνια έχουν 4 ηλεκτρικά φορτία. Αλλά χρειαζόταν 2 αρνητικά μέσα για να εξουδετερώσουν 2 από τα θετικά. Και έτσι βάλαν μέσα και 2 ηλεκτρόνια. Γιατί μπήκαν σε όλο αυτόν τον κόπο. Γιατί τότε το νετρόνιο ήταν άγνωστο. Δεν είχε ανακαλυφθεί ακόμη. Είμαστε στο 1920. Άρα λοιπόν το ερώτημα ήταν πώς μπορούμε να ξεκινήσουμε να έχουμε πρωτόνια και να φτιάξουμε έναν πυρήνα α σαν αυτό που βλέπετε. 6 σωματίδια στο ίδιο μέρος. Ήταν αδύνατο. Όχι μόνο αυτό, αλλά εκείνο που ήταν αδύνατο ήταν και το πώς να βάλουμε 2 πρωτόνια μαζί. Για τον απλούστατο λόγο ότι τα πρωτόνια είναι ηλεκτρικά φορτισμένα και υφίστανται την ηλεκτροστατική άποση Κουλόμπ. Αν προσπαθήσετε να πλησιάσετε 2 ομώνυμα ηλεκτρικά φορτία, αποθούνται. Είναι σαν να έχουν έναν τοίχο μπροστά τους. Μπορούσαν βέβαια να υπολογίσουν άνετα πόση ενέργεια χρειάζεται για να υπερπηδήσουν αυτόν τον τοίχο. Και εδώ βλέπετε μια αναπαράσταση αυτού του φράγματος δυναμικού, όπως λέγεται. Η κορυφή του βρίσκεται στα 1,44 MeV. Είναι μια μονάδα ενέργειας που χρησιμοποιείται στην πυρηνική φυσική. Για να έχει ένα σωματίδιο τέτοια ενέργεια, πρέπει να βρίσκεται κάπου να είναι ζεσταμένο, να βρίσκεται σε ένα θερμό αέριο που η θερμοκρασία του να είναι 10 δισεκατομμύρια βαθμοί. Τότε τα σωματίδια έχουν κινητικές ενέργειες που είναι της τάξης του 1 MeV. Όμως το τυπικό μοντέλο του Eddington έλεγε ότι η θερμοκρασία στο κέντρο του ήλιου δεν είναι 10 δισεκατομμύρια, αλλά πιο κοντά στα 10 εκατομμύρια βαθμούς, 1000 φορές μικρότερη, όπως βλέπετε κάτω δεξιά. Ήταν αδύνατο να φανταστούν ότι ένα σωματίδιο με τόση λίγη ενέργεια μπορούσε να πλησιάσει τόσο πολύ στο πρωτόνιο. Ένα πρωτόνιο με τόση λίγη ενέργεια μπορούσε να πλησιάσει τόσο πολύ στα 10 στη μείον 13 εκατοστά στο πρωτόνιο και να ενωθεί μαζί του. Και έτσι η ιδέα αυτή του Eddington, είμαστε ακόμα στο 1920, δέχθηκε πολλές επιθέσεις από άλλους μεγάλους φυσικούς της εποχής, όπως ο James Jeans.
Και το μόνο που μπορούσε να απαντήσει ο Έντινγκτον σε μια περίφημη αποστροφή στο βιβλίο του «Η εσωτερική δομή των άστρων» ήταν ότι δεν πρόκειται να συζητήσω με τους κριτικούς που μας λένε ότι τα αστέρια δεν είναι αρκετά ζεστά για αυτή τη διαδικασία. Τους λέμε να ψάξουν και να βρουν ένα ζεστότερο μέρος, αν μπορούν. Δεν είχε βέβαια απάντηση σε αυτό το πράγμα. Η απάντηση άρχισε να δίνεται όταν με την ανάπτυξη της κβαντικής φυσικής, κάτι που ο Έντινγκτον δεν μπορούσε να το ξέρει το 1920. Το 1928 όμως τα πράγματα είχαν αρχίσει να ξεκαθαρίζουν. Η διατύπωση της αρχής της απροσδιοριστίας από τον Χάιζενμπεργκ το 1927 μας λέει ότι ένα κβαντικό σωματίδιο είναι αδύνατο για ένα κβαντικό σωματίδιο να προσδιορίσουμε με ακρίβεια μεγαλύτερη από κάποιο όριο ταυτόχρονα τη θέση και την ταχύτητά του. Όσο μεγαλύτερη ακρίβεια έχουμε όσον αφορά την ταχύτητα, τόσο μικρότερη ακρίβεια είναι αυτή που αφορά τη θέση. Και βλέπετε εδώ ένα, σε σχέση με την απόσταση, ένα πακέτο, ένα κυματικό πακέτο που αντιπροσωπεύει ένα σωματίδιο που βρίσκεται στο εσωτερικό ενός φράγματος δυναμικού, ότι όταν φτάνει στην άκρη, ένα μικρό μέρος, βλέπετε τις μικρές διακυμάνσεις από την άλλη πλευρά. Υπάρχει λοιπόν μια πιθανότητα, μικρή αλλά όχι μηδενική, ένα σωματίδιο, ακόμη και αν δεν έχει κατάλληλη ενέργεια, να μπορεί να βρεθεί από την άλλη μεριά ενός φράγματος, γιατί υπάρχει μια προσδιοριστία στη θέση του. Το πρόβλημα λοιπόν αυτό, τις ιδέες αυτές τις εφαρμόστηκαν όχι κατευθείαν για το πρόβλημα που μας απασχολεί, πώς θα πλησιάσουν δηλαδή δύο πρωτόνια, αλλά για το αντίστροφο. Πώς ένα σωματίδιο α που εκπέμπεται από ένα ραδιενεργό πυρήνα όπως του ουρανίου θα βγει απ' έξω. Γιατί τότε μετρούσαν τη ραδιενέργεια, μετρούσαν την ενέργεια με την οποία τα σωματίδια α έβγαιναν έξω από τους πυρήνες και έβλεπαν ότι ήταν πολύ μικρότερη από τη maximum ενέργεια, την ενέργεια Coulomb που αντιστοιχούσαν στην απόσταση των διαστάσεων του πυρήνα. Και το πρόβλημα αυτό λύθηκε ακριβώς με αυτή την επίκληση της αρχής της απροσδιοριστίας του Χάιζενμπεργκ και το έλυσε ένας νεαρός τότε Ρώσος φυσικός, ο Τζορτζ Γκάμοφ, τον οποίο θα δούμε και στη συνέχεια της ιστορίας μας. Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό σαν φαινόμενο σύραγγας, γιατί είναι σαν, θέλετε, οι σύραγγες μας επιτρέπουν να περνάμε μέσα από τα βουνά, τρυπώντας τα, ακόμη και αν χωρίς να χρειαστεί να περάσουμε πάνω από το βουνό και να καταναλώσουμε μεγάλη ενέργεια. Και ο Γκάμοφ διατύπωσε επίσης τον περίφημο παράγοντα του Γκάμοφ, ότι η πιθανότητα να περάσει κανείς από ένα φράγμα ενεργειακού δυναμικού αυξάνει όσο μεγαλύτερη ενέργεια του σωματιδίου. Αλλά ακόμη και αν δεν φτάνει κλασικά, δεν είναι πάντοτε μηδέν. Ο Γκάμοφ έχει μια ενδιαφέρουσα ιστορία, θα δούμε και άλλες ιστορίες γι' αυτόν στο επόμενο μέρος. Την ιδέα αυτή τη διατύπωση ήταν 24 χρονών. Είχε προσπαθήσει να δραπετεύσει από τη Σοβιετική Ένωση, είχε σπουδάσει στο εξωτερικό, αλλά όταν επέστρεψε στη Σοβιετική Ένωση διαπίστωσε ότι το κλίμα δεν τον σήκωνε. Προσπάθησε μια φορά να δραπετεύσει με βάρκα από την Μαύρη Θάλασσα, αλλά λόγω της κακοκαιρίας γύρισε πίσω μισοπνιγμένος με τη γυναίκα του το 1930. Αλλά το 1931 βρήκε την ευκαιρία, με αφορμή ένα συνέδριο, το πιο διάσημο συνέδριο φυσικής στο Σολβέ των Βρυξελών, όπου είχε πάει με τη γυναίκα του και εκεί η Μαρία Κιουρί και η κόρη της τον πήραν στη συνέχεια στο Παρίσι, από εκεί πήγε στην Αγγλία και τελικά κατέληξε στην Αμερική. Με άλλα λόγια, το έσκασε από τη Σοβιετική Ένωση. Θα δούμε και άλλες τέτοιες ιστορίες στη συνέχεια. Τις ιδέες λοιπόν του Γκάμοφ τις χρησιμοποίησαν, το φαινόμενο σύραγγος, το χρησιμοποίησαν δύο άλλοι συνάδελφοί του, με τους οποίους είχε δουλέψει, ο Άτκινσον και ο Χούτερμανς, και δημοσίευσαν το 1929 το άρθρο αυτό, το βλέπετε στα γερμανικά, όπου έχω βάλει την μέθοδο του Γκάμοφ, για να εξηγήσουν πώς το φαινόμενο σύραγγας επιτρέπει σε ένα σωματίδιο να περάσει ένα ενεργειακό φράγμα, ακόμη και αν δεν έχει την κατάλληλη ενέργεια. Ο Χούτερμανς έχει μια ενδιαφέρουσα ιστορία που αξίζει τον κόπο να την αφηγηθούμε, πολύ πιο δραματική από αυτή του Γκάμοφ. Ο Χούτερμανς ήταν Γερμανός, Φρίτς Χούτερμανς ήταν Γερμανός, κομμουνιστής, μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Γερμανίας στη δεκαετία του 1920 και αυτός και η γυναίκα του. Όταν ο Χίτλερ ανέβηκε στην εξουσία, εγκατέλειψαν τη Γερμανία, μετανάστευσαν σε μια πρώτη φάση στη Σκωτία. Αλλά
αποφάσισαν ότι ακόμη και εκεί θα ήταν καλύτερα, δεν τους άρεσε το περιβάλλον και ήθελαν οπωσδήποτε να συμβάλλουν στο χτίσιμο του σοσιαλισμού. Ήταν πραγματικά ιδεολόγοι και η μόνη σοσιαλιστική χώρα που υπήρχε τότε ήταν η Σοβιετική Ένωση. Αποφάσισαν λοιπόν, τη στιγμή που άλλοι προσπαθούσαν να δραπετεύσουν από τη Σοβιετική Ένωση, αποφάσισαν αυτοί να μεταναστεύσουν στη Σοβιετική Ένωση και πήγαν και εγκαταστάθηκαν εκεί και άρχισαν να δουλεύουν. Αλλά ήταν άτυχοι και έπεσαν το 1935-36, όπως ξέρετε, ήταν η δραματική περίοδος των δικών της Μόσχας, όπου ο Στάλιν είχε αποφασίσει να ξεκαθαρίσει τους πάντες και τα πάντα και μεγάλα κομμάτια της σοβιετικής ιντελιγένσιας βρίσκονταν από τη μια μέρα στην άλλη στο Γκουλάγ ήταν ή εκτελούντουσαν. Και υπάρχουν και πολλά ξεκαθαρίσματα λογαριασμών εκείνη την εποχή. Έτσι λοιπόν ο Χούτερμανς συνελήφθη με την κατηγορία ότι ήταν κατάσκοπος των Ναζί. Αν είναι δυνατόν, αφού ο άνθρωπος είχε προσπαθήσει να ξεφύγει από τους Ναζί. Αλλά δεν έχει σημασία, τον έστειλαν σε στρατόπεδο συγκέντρωσης σε Γκουλάγκ. Η γυναίκα του μόλις πρόλαβε να ξεφύγει και επέστρεψε στη Σκωτία. Ωστόσο, 2 χρόνια αργότερα, το 1938, η Σοβιετική Ένωση υπογράφει με τη Γερμανία σύμφωνο μη επίθεσης, το περίφημο σύμφωνο Ρίμπεντροπ-Μολότοφ. Και με βάση αυτό το σύμφωνο γίνεται ανταλλαγή κατασκόπων. Και έτσι ο Χούτερμανς, σαν κατάσκοπος των Ναζί, επιστρέφεται στην Γερμανία. Και αντίστροφα, Ρώσοι κατάσκοποι επιστρέφονται στη Σοβιετική Ένωση. Στη Γερμανία αρχίζει να δουλεύει, ξαναβρήκε τους παλιούς του συναδέλφους και δουλεύει σε ένα εργοστάσιο, σε ένα ερευνητικό κέντρο που είχε σχέση με την κατασκευή ατομικών όπλων. Προσπαθούσαν και οι Γερμανοί να αναπτύξουν ατομικά όπλα. Και μετέφερε κάποια από τα μυστικά αυτά στη Δύση, μέσω του Νίλς Μπορ, στη Δανία, που ήταν ουδέτερη χώρα. Με το τέλος, στο μεταξύ ξαναπαντρεύεται, όπως επίσης και η γυναίκα του ξαναπαντρεύεται στη Σκωτία και οι δύο έχοντας την εντύπωση ότι ο άλλος έχει χαθεί οριστικά. Με το τέλος του πολέμου ξαναβρίσκονται και χωρίζουν από τους προηγούμενους και ξαναπαντρεύονται για δεύτερη φορά και ζουν αυτοί καλά και οι υπόλοιποι καλύτερα. Είναι μία από τις πολλές ιστορίες, ίσως η πιο περίεργη, πραγματικό σενάριο για ταινία του Hollywood, που δείχνει σε τι συνθήκες δούλευαν πολλές φορές οι άνθρωποι εκείνα τα δύσκολα χρόνια. Πολύ πιο δύσκολα από τα τωρινά. Αλλά ας ξαναγυρίσουμε στην ιστορία μας. Έτσι λοιπόν, αποδεικνύεται ότι μπορεί να λάβει χώρα σε συνθήκες στο κέντρο του ήλιου, σε θερμοκρασία 20 εκατομμυρίων βαθμών, η σύνδεξη δύο πρωτονίων, χάρη στο φαινόμενο σύραγγας. Αλλά σε τι μας βοηθάει αυτό? Γιατί δύο πρωτόνια αν ενωθούν μαζί δίνουν αυτό που λέμε ένα διπροτόνιο, το οποίο δεν μπορεί να υπάρξει, δεν υπάρχει το διπροτόνιο. Και είναι αμέσως το επόμενο κλάσμα του δευτερολέπτου διασπάται και εξαφανίζεται. Στα δύο πρωτόνια εξών συνετέθη. Χρειάστηκε να γίνουν μια σειρά άλλες ανακαλύψεις στη δεκαετία του 30 που έχουν σχέση με την ανάπτυξη της πυρηνικής φυσικής και της φυσικής των στοιχειωδών σωματιδίων γενικότερα, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Έτσι λοιπόν, πολύ συνοπτικά, το 1930 ο Πάουλι προβλέπει την ύπαρξη του νετρίνου. Το 1931 ο Ντιράκ την ύπαρξη του ποζιτρονίου. Όλοι αυτοί παίρνουν βραβεία Νόμπελ φυσικής λίγο μετά. Το 1931 ο Χάρολντ Χιούρεϊ ανακαλύπτει το δευτέριο, αυτό που λέγεται βαρύ υδρογόνο, που έχει μάζα 2 φορές τη μάζα του πρωτονίου. Και την ίδια χρονιά ο Τζέιμς Τσάντουικ στο εργαστήριο του Ράδερφορντ στην Αγγλία ανακαλύπτει το νετρόνιο. Για πρώτη φορά γίνεται γνωστό το δεύτερο συστατικό του πυρήνα, το νετρόνιο. Το 1932 ο Άντερσον ανακαλύπτει το ποζιτρόνιο που είχε προβλέψει ο Τιράκ, το ανακαλύπτει στις κοσμικές ακτίνες και το 1934 ο Ενρίκο Φέρμι διαμορφώνει μια θεωρία για την ραδιενέργεια Β. Τη ραδιενέργεια Β που είχε πρώτο ταυτοποιήσει ο Ράντερφορντ στα τέλη του 19ου αιώνα, που είναι ουσιαστικά μια θεωρία για τις ασθενείς αλληλεπιδράσεις της ενέργειας. Έτσι λοιπόν, όλα τα στοιχεία τώρα που χρειάζονταν, τα στοιχεία του puzzle που χρειάζονταν για να εξηγηθεί η μετατροπή 4 πρωτονίων σε σωματίδια α, υπήρχαν, ήταν διαθέσιμα. Παρ' όλα αυτά, δεν είχε βρεθεί ακόμη κάποιος που να μαζέψει τώρα όλα αυτά τα στοιχεία του puzzle και να το φτιάξει. Θα χρειαζόταν να περιμένουμε λίγο ακόμη. Και στο μεταξύ, μια άλλη ιστορία που αξίζει επίσης τον κόπο να τη διηγηθεί κανείς, γιατί είναι σχετικά άγνωστη, γίνεται στη Σοβιετική Ένωση και πάλι. Ο Λεβ Λαντάου ήταν ο πιο γνωστός, ο κορυφαίος θεωρητικός φυσικός της Σοβιετικής Ένωσης του 20ου αιώνα.
το 1938 προτείνει μια διαφορετική θεωρία για την αστρική ενέργεια. Μια θεωρία που μας ξαναπάει δεκαετίες πίσω, στην εποχή της βαρυτικής ενέργειας του Κέλβιν, του Χέλμχολτς και όλων αυτών. Προτείνει ότι στο εσωτερικό του ήλιου και των άστρων βρίσκεται ένα μικρό άστρο νετρονίων. Το άστρο νετρονίων Ραντάου ήξερε γιατί μιλούσε, γιατί το 1932, μόλις ο Τσάντγουικ βρήκε το νετρόνιο, ο Ραντάου ήταν ο πρώτος που πρότεινε, σε ηλικία 24 χρόνων, την ύπαρξη ενός άστρου νετρονίων, που θα αποτελείται αποκλειστικά από νετρόνια. Μια υπέρπινη κατάσταση της ύλης που έχει ένα τεράστιο βαρυτικό πεδίο και μάλιστα υπολόγισε και την ελάχιστη και μέγιστη μάζα ενός άστρου νετρονίων. Το 38 λοιπόν προτείνει ότι στο κέντρο του ήλιου και των άστρων βρίσκεται ένα μικροσκοπικό άστρο νετρονίων. Τα αστέρια αυτά έχουν μια διάμετρο της τάξης των 20 χιλιόμετρων. Είναι σαν μια μεγάλη πόλη, σαν το Λονδίνο ας πούμε. Και τα εσωτερικά στρώματα του ήλιου, καθώς ελκύονται από το άστρο νετρονίων, πάνε και πέφτουν με μεγάλη ταχύτητα, απεριφερώνουν τεράστια ποσά ενέργεια, τα οποία στη συνέχεια ακτινοβολούνται με τη μορφή θερμότητας προς τα έξω. Αυτό είναι που έγραψε στο άρθρο του στο Nature. Τώρα, το ερώτημα είναι γιατί ο Ραντάου προχώρησε σε μια τέτοια ενέργεια. Και εδώ είναι η ιστορία που αξίζει τον κόπο να διηγηθεί κανείς. Ο Ραντάου έπεσε και αυτός στην περίοδο της σταλινικής τρέλας. Έβλεπε δίπλα του ανθρώπους να, από τη μια μέρα στην άλλη, να εξαφανίζονται, να απαγάγονται και να πάγονται, να δικάζονται με βάση οτιδήποτε είδους πρόσχημα, ότι ήταν προδότες, ότι ήταν εχθροί του σοσιαλιστικού κράτους και να μεταφέρονται στα γκουλάγκ και να μην τους ξαναβλέπουν ποτέ πια. Και ήξερε ότι ο κλοιός άρχισε να στενεύει γύρω του και στο Ινστιτούτο του και για τον ίδιο. Σκέφτηκε λοιπόν ότι εάν μπορούσε με κάποιο τρόπο να τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του, θα μπορούσε ίσως να το αποφύγει αυτό. Και γι' αυτό πρότεινε αυτό το άρθρο, αυτό τον εντυπωσιακό μηχανισμό. Και ζήτησε μάλιστα και από τον Niels Bohr, έναν από τους κορυφαίους φυσικούς της εποχής, βλέπετε εδώ πάνω αριστερά τον Bohr μαζί με τον Landau, το 1961, ζήτησε από τον Bohr να γράψει ένα άρθρο με ευνοϊκά σχόλια γι' αυτό. Και ο Bohr το δέχτηκε και έγραψε στην Ισβέστια. Και δημοσιεύτηκε το άρθρο του Μπορ, ήταν η εφημερίδα της Σοβιετικής Κυβέρνησης, η Ισβέστια, που έλεγε ότι θεωρεί την ιδέα του Ραντάου πολύ πρωτότυπη και ίσως να δώσει λύση στο μυστήριο της ηλιακής ενέργειας. Βλέπετε λοιπόν ότι ακόμη και τότε δεν ήταν ξεκάθαρη η κατάσταση, ότι ήταν πραγματικά υποατομική η ενέργεια. Δεν σημαίνει ότι όλοι υιοθετούσαν την άποψη του Έντινγκτον. Παρ' όλα αυτά, ο Ραντάου συνελήφθη και κλείστηκε στη φυλακή. Έκανε ένα χρόνο στη φυλακή, τον βλέπετε εδώ στη φυλακή της Λουμπιάνκα στη Μόσχα, σε ηλικία 30 ετών. Χρειάστηκε όλη η πιστικότητα του πιο διάσημου Ρώσου φυσικού της εποχής εκείνης, του Πιότρ Κάπιτσα, ο οποίος 2 χρόνια πριν είχε ανακαλύψει ένα εντυπωσιακό φαινόμενο, το φαινόμενο της υπερρευστότητας, με βάση το οποίο από κάποια θερμοκρασία και κάτω τα ρευστά χάνουν την εσωτερική τους τριβή, το εξώδες. Είναι ένα καθαρά κβαντικό φαινόμενο που ήταν ανεξήγητο με τη φυσική της εποχής εκείνης. Ο Κάπιτσα λοιπόν έγραψε στον Στάλιν προσωπικά, λέγοντάς του ότι ο Ραντάου είναι ο κορυφαίος θεωρητικός φυσικός της Σοβιετικής Ένωσης, είναι ο μόνος που μπορεί να λύσει το μυστήριο της υπερρευστότητας και γι' αυτό θα έπρεπε να απελευθερωθεί. Και έριξε στο βάρος και την παρέτησή του. Είπε ότι αν δεν τον ελευθερώσετε, εγώ θα παρετηθώ από το εργαστήριο. Και ο Ραντάου μυστήριο. Δεν είναι προφανές ότι θα γινόταν. Παρ' όλα αυτά, ύστερα από ένα χρόνο απελευθερώθηκε. Βέβαια, είχε σπάσει από την κράτησή του. Δεν είχε τσακίσει, μάλλον δεν ήταν ο ίδιος όπως ήταν πριν, δεν είχε το ίδιο χιούμορ. Παρ' όλα αυτά δούλεψε, έκανε εντυπωσιακές εργασίες στον χώρο της φυσικής. Μεταξύ των άλλων, διαμόρφωσε και μια θεωρία για την υπερρευστότητα, η οποία του απέφερε το βραβείο Νόμπελ του 1962. Ήταν όμως άτυχος, γιατί το Γενάρη του 1962 είχε ένα φοβερό αυτοκινητιστικό δυστύχημα, του ήταν στάθηκε αδύνατο να πάει στη Στοκχόλμη να παραλάβει το βραβείο Νόμπελ και δεν μπόρεσε να ξαναδουλέψει ουσιαστικά μέχρι το θάνατό του το 1968. Αυτή είναι η ιστορία του Ραντάου. Αλλά ας δούμε αν μπορούσε, αν στεκόταν κάτι τέτοιο, αν είχε δίκιο στο μοντέλο αυτό. Εδώ χρειάζεται λίγο αστρική φυσική, γιατί δεν είναι εύκολη η κατάσταση. Έχετε 2 διαγράμματα, το πάνω και το κάτω. Στο πάνω παρουσιάζεται η κατάσταση του εσωτερικού ενός κανονικού άστρου. Τα κανονικά αστέρια υπόκεινται σε κάποιους νόμους. Βρίσκονται σε ισορροπία κάτω από την επίδραση της βαρύτητάς τους, υδροστατική ισορροπία.
και σε θερμική ισορροπία. Όση ενέργεια παράγεται στο εσωτερικό, τόση ενέργεια ακτινοβολείται από το αστέρι. Αυτού του είδους τα φυσικά φαινόμενα περιγράφονται με εξισώσεις της φυσικής. Και οι εξισώσεις αυτές, ουσιαστικά αυτές που διατύπωσε ο Έντιγκτον στο μοντέλο του, το αστρικό, μας λένε πως μεταβάλλεται η θερμοκρασία και η πυκνότητα στο εσωτερικό ενός αστεριού. Στο πρώτο λοιπόν διάγραμμα βλέπετε την πυκνότητα σε σχέση με την ακτίνα. Ένα μέρος της πυκνότητας, η πυκνότητα μικρώνει σιγά σιγά καθώς πάμε προς τα έξω, στο 0 είναι το κέντρο, στο 1 είναι η επιφάνεια του αστεριού, η πυκνότητα μικραίνει σιγά σιγά. Όλα τα αστέρια έχουν ένα παρόμοιο προφίλ, όχι πολύ διαφορετικό από αυτό που βλέπετε εκεί πάνω. Τώρα τι γίνεται εάν κάποιος πει ότι εγώ θέλω να έχω πολύ μεγαλύτερη πυκνότητα στο κέντρο? Τότε το αστέρι πρέπει, αυτή δεν είναι η φυσιολογική του κατάσταση. Αν για κάποιο λόγο το κέντρο του γίνει πολύ πυκνό, το αστέρι ίσως αντισταθμίζει αυτό το πράγμα με μια τεράστια διαστολή του περιβλήματός του. Βλέπετε το κάτω διάγραμμα, όπου το περίβλημα του άστρου έχει επεκταθεί πάρα πολύ και ουσιαστικά όλη η μάζα βρίσκεται στο κέντρο. Κάτι τέτοιο συμβαίνει στη ζωή ενός άστρου, όχι όμως ενός κανονικού αστεριού, αλλά όταν τελειώνει τη φυσιολογική του ζωή, όταν έχει κάψει όλο το υδρογόνο στο κέντρο και έχει μετατρέψει το υδρογόνο σε ήλιο. Ο πυκνήνας του τότε γίνεται πολύ πυκνός. Ουσιαστικά πρόκειται για δύο αστέρια σε ένα. Έναν άσπρο νάνο πλεισμένο στο περίβλημα ενός κόκκινου γίγαντα. Ένας κόκκινος γίγαντας είναι μια αέρια φούσκα που ουσιαστικά δεν έχει τίποτα μέσα της. Η πυκνότητα ενός κόκκινου γίγαντα είναι χίλιες φορές μικρότερη από τον αέρα, τον οποίο αναπνέουμε. Εάν δεν ήταν η θερμοκρασία που είναι τόσο μεγάλη, θα μπορούσαμε άνετα να κινηθούμε, χωρίς να το πάρουμε ήδη, στο εσωτερικό ενός ερυθρού γίγαντα, αφού όλη η μάζα βρίσκεται ουσιαστικά στο κέντρο στον. Αυτό που πρότεινε ο Λαντάου ήταν ακόμη πιο ακραίο και ουσιαστικά το άστρο αυτό που πρότεινε δεν θα υπήρχε. Το περίβλημα θα ήταν τόσο μακριά πια που δεν θα υφίστατο ουσιαστικά την βαρυτική έλξη του κέντρου και θα είχε διαλυθεί. Αλλά αυτό δεν το ήξερε τότε ο Λαντάου. Παρ' όλα αυτά οι ιδέες του συζητήθηκαν σε ένα συνέδριο που έγινε το 1938, βρισκόμαστε το 1938, στην Ουάσιγκτον. Και βλέπετε τα πρακτικά του συνεδρίου δημοσιεύτηκαν από τον Σάντρα Σεκάρ, ένα από τους μεγαλύτερους αστρονόμους της εποχής, αυτόν που διατύπωσε την ιδέα των άσπρων νάνων, και τον Γκάμοφ. Εκεί υπήρχαν και κάποιοι πυρηνικοί φυσικοί, βλέπετε μια λίστα από διάσημα ονόματα της εποχής. Το πρώτο όνομα είναι αυτό του Μπέτε, αλλά θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Του Γκάμοφ επίσης, ο οποίος είχε καλέσει τον Μπέτε, ξέροντας ποιος είναι. Του Νόιμαν, του Τέλερ και άλλων μεγάλων πυρηνικών φυσικών. Ήταν ουσιαστικά μια σύσκεψη ανάμεσα σε αστρονόμους και πυρηνικούς φυσικούς για να δουν εάν μπορούσαν να αποφανθούν για τη φύση της ενέργειας του ήλιου. Εκεί λοιπόν η ιδέα του Λαντάου εξετάστηκε και εκείνο που μπορούσαν να πούνε ήταν ότι τα γνωστά αστέρια, αυτά που βλέπουμε γύρω μας, δεν φαίνεται να έχουν ένα τέτοιο προφίλ. Χρησιμοποιούν βέβαια μια ορολογία, το 90% της συνολικής μάζας να βρίσκεται στη μισή ακτίνα του ήλιου. Είναι ουσιαστικά κάτι που έχει σχέση με τη μέση πυκνότητα του αστεριού. Διαπίστωσαν ότι τα αστέρια που βλέπουμε γύρω μας έχουν μια μέση πυκνότητα που ταιριάζουν στο τυπικό προφίλ των αστεριών του Έντιγκτον, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που πρότεινε ο Λαντάου, που θα έπρεπε να είναι κάτι πολύ διασταλμένο και να έχει μια πολύ χαμηλή μέση πυκνότητα, να είναι πολύ αραιό. Και έτσι λοιπόν κατέληξαν ότι τα αστρικά μοντέλα που να έχουν τόσο συμπυκνωμένη καρδιά, δεν μπορεί να ανταποκρίνονται σε πραγματικά αστέρια. Και απέρριψαν την ιδέα του Λαντάου. Αλλά την εξέτασαν παρόλα αυτά, γιατί ήξεραν ποιος ήταν ο Λαντάου. Πιο πολύ τους φάνηκε πιθανό η αντίδραση πρωτόνιο συν πρωτόνιο. Αλλά μέχρι εκεί. Δεν προχώρησαν περισσότερο να δουν τι γίνεται με το πρωτόνιο προς πρωτόνιο. Ξαναγύρισαν δηλαδή στα ίδια. Τώρα, ο Μπέτε, και φτάνουμε στο τελευταίο κομμάτι της ιστορίας, ο Μπέτε που παρίστατο στο συνέδριο αυτό, επειδή του είχε ζητήσει ο Γκάμοφ να παραστεί, δεν ήταν τυχαίος, δεν είχε καμία σχέση με την αστροφυσική, αλλά ήταν ο κορυφαίος θεωρητικός πυρηνικός φυσικός της εποχής. Είχε γράψει εκείνο τον καιρό, σε ηλικία 30 ετών περίπου, τρία εντυπωσιακά άρθρα, τεράστια σε μήκος, τα δύο μόνος του, τα ένα με συνεργάτες του, που συνόψιζαν όλες τις ιδέες της πυρηνικής φυσικής που είχαν συγκεντρωθεί μέχρι τότε στην εποχή του. Και ήταν μια εποχή που αναπτυσσόταν η πυρηνική φυσική με φοβερά άλματα. Και τα τρία αυτά άρθρα μαζί λέγονταν η βίβλος του Μπέτε. Ο Γκάμοφ που ήξερε
τις ικανότητες του Μπέτε, τον κάλεσε στο συνέδριο και σύμφωνα με τον αστικό μύθο, όταν επέστρεφε από την Ουάσιγκτον στο Πανεπιστήμιο του Κόρνελ, που δούλευε ο Μπέτε με το τρένο, επεξεργάστηκε αυτές τις ιδέες. Στην πραγματικότητα, του πήρε κανένα 2 εβδομάδες για να βάλει κάτω όλες τις αντιδράσεις. Και το 1938, λοιπόν, είμαστε στον Αύγουστο του 1938. Έγραψε αυτό το άρθρο με τον Κρίτσφιλντ, που ήταν φοιτητής του Μπέτε και τον βλέπετε δεξιά τον Κρίτσφιλντ με τον Ρόμπερτ Οπενχάιμερ, στο οποίο εξέτασε αυτή την αντίδραση πρωτόνιο και συμπρωτόνιο που δίνει δευτέριο και ποζιτρόνιο. Και βλέπετε εδώ, κάτω αριστερά, το γιατί όλες οι ανακαλύψεις που σας είπα πριν της πυρηνικής φυσικής στη δεκαετία του 30 ήταν απαραίτητες για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται. 2 πρωτόνια μετατρέπονται σε έναν πυρήνα δευτερίου. Είναι αυτός που βρίσκεται περικυκλωμένος. Αλλά για να γίνει ο πυρήνας του δευτερίου και να μην έχουμε ένα διπροτόνιο, να μην έχουμε τις δύο κόκκινες μπάλες, αλλά να έχουμε μία που οι δύο κόκκινες αποθούνται μεταξύ τους και αποκλείεται να μείνουν μαζί για πάντα στον πυρήνα του δευτερίου. Χρειάζεται η μία από τις δύο κόκκινες μπάλες να γίνει μπλε, να γίνει νετρόνιο το πρωτόνιο. Και η διαδικασία αυτή συνεπάγεται ότι θα πρέπει να εκπαιμφθεί ένα ποζιτρόνιο, ήταν αυτό που ανακάλυψε ο Άντερσον, ένα νετρίνο, αυτό που πρόβλεψε ο Πάουλι, το δευτέριο είναι αυτό που ανακάλυψε ο Χιούρεϊ και η θεωρία των αντιδράσεων αυτών, της ραδιενέργειας, ήταν αυτή που πρότεινε ο Φέρμι. Ήταν όλα αυτά τα κομμάτια του puzzle τα οποία σας είπα στις προηγούμενες διαφάνειες. Και όχι μόνο αυτό, ο Μπέτε χρειάστηκε να πάρει υπόψη του και κάτι καινούριο τότε. Γιατί, εδώ μπαίνουμε λίγο σε πιο τεχνικά θέματα, τα 2 πρωτόνια για να πλησιάσουν μεταξύ τους δεν φτάνει να ξεπεράσουν το φράγμα το ηλεκτροστατικό μέσα από το φαινόμενο σύραγγας. Χρειάζονται για να βρεθούν πολύ κοντά το ένα στο άλλο να έχουν αντίθετα σπίν. Είναι μια άλλη ιδιότητα των πρωτονίων, σαν κβαντικά σώματα. Το σπίν είναι μια κβαντική ιδιότητα. Και η απαγορευτική αρχή του Πάουλι απαγορεύει σε 2 σωματίδια που έχουν ίδιες ιδιότητες, ίδια σπίν για παράδειγμα, να βρεθούν στο ίδιο σημείο. Έπρεπε να έχουν αντίθετα σπίν. Αντίθετα, όταν βρισκόταν μέσα στον πυρήνα του δευτερίου και το ένα γινόταν νετρόνιο, θα έπρεπε να έχουν ίδιο σπίν, είναι η πιο ευνοϊκή ενεργειακή κατάσταση. Θα έπρεπε λοιπόν το ένα από τα 2 να αλλάξει και το σπίν του. Και αυτό λέγεται μεταβολή σπίν, spin flip transition, και είχε ανακαλυφθεί από τον Γκάμοφ και το Τέλερ του 1936. Εκεί λοιπόν, βγάζοντας όλα αυτά μαζί, ο Μπέτε πρότεινε τις αλυσίδες πρωτονίου-πρωτονίου, όπως λέγονται από τότε, που εξηγούν πώς πηγαίνουμε από 4 πρωτόνια στο πυρήνα ηλίου. Βλέπετε δεξιά πάνω 2 πρωτόνια που πραγματοποιούν αυτή την αντίδραση, δίνουν έναν πυρήνα δευτερίου, μια κόκκινη και μια μπλε σφαίρα. Ο πυρήνας του δευτερίου ενώνεται με ένα άλλο πρωτόνιο και σχηματίζει έναν πυρήνα ηλίου 3. 2 πρωτόνια, αλλά 1 μόνο νετρόνιο. Δεν είναι αυτό το κανονικό ήλιο 4. Παράλληλα, τέτοιες διαδικασίες γίνονται και στο κάτω μέρος του σχήματος. Πάλι άλλα 2 πρωτόνια που σχηματίζουν έναν πυρήνα ηλίου 3. Και τελικά 2 πυρήνες ηλίου 3, 6 σωματίδια συνολικά, ενώνονται, τα 2 φεύγουν, τα 2 πρωτόνια, και μένουμε με τον πυρήνα ηλίου 4. Είναι ένας αρκετά περίπλοκος μηχανισμός. Δεν ήταν καθόλου απλό πως από 4 πρωτόνια μπορούμε να πάμε σε έναν πυρήνα ηλίου 4. Την επόμενη χρονιά ο Μπέτε βρήκε και έναν άλλο μηχανισμό, μια άλλη διαδικασία που δίνει το ίδιο αποτέλεσμα. Αλλά αυτή τη φορά ήταν περισσότερο περίπλοκο, γιατί χρησιμοποίησαν καταλύτες στη χημεία και στην πυρηνική φυσική. Είναι ουσίες οι οποίες συμμετέχουν σε αντιδράσεις, χημικές ή πυρηνικές, αλλά δεν αλλάζει η ποσότητά τους. Απλά διευκολύνουν κάποιες άλλες αντιδράσεις. Και ο κύκλος τώρα πια δεν είναι αλυσίδα, είναι κύκλος. Δηλαδή έχει αρχή και δεν είναι όπως το προηγούμενο διάγραμμα που είδαμε, που ξεκινάμε από κάπου και φτάνουμε κάπου αλλού. Τώρα εδώ επαναλαμβάνονται αυτές οι αντιδράσεις, γιατί απλά οι ουσίες αυτές ανακυκλώνονται. Ξεκινάμε λοιπόν πάνω αριστερά από έναν πυρήνα άνθρακα με 12 σωματίδια, 6 πρωτόνια, οι κόκκινες σφαίρες, οι μπλε είναι τα νετρόνια. Αντιδράμε έναν πυρήνα υδρογόνου, σχηματίζει έναν άλλο πυρήνα, εκπέμπονται διάφορα σωματίδια, ασθενείς αλληλεπιδράσεις εκεί. Σχηματίζεται ένας πυρήνας άνθρακα 13, ένα άλλο υδρογόνο
προσλαμβάνεται, πάμε στο άζωτο 14, ένα άλλο υδρογόνο προσλαμβάνεται, πάμε στο οξυγόνο 15 και το οξυγόνο 15 μετασχηματίζεται με μια ασθενή ηλιαπήρες σε άζωτο 15 και τελικά το άζωτο 15 αντιδρά με ένα άλλο πρωτόνιο, πάμε σε έναν πυρήνα που έχει 16 σωματίδια, αλλά από εκεί ξεπετάγεται ραδιενέργεια α, ένας πυρήνας ηλίου 4, και σχηματίζεται το άνθρακας 12 από την αρχή και ο κύκλος ξαναξεκινάει. Αν μετρήσετε πόσα πρωτόνια έχουν καταναλωθεί, βλέπετε ότι μπαίνουν μέσα ένα πρωτόνιο πάνω, αριστερά, ένα πρωτόνιο δεξιά, ένα πρωτόνιο κάτω και ένα πρωτόνιο αριστερά. 4 πρωτόνια συνολικά καταναλώνονται και σχηματίζεται ένας πυρήνας ηλίου 4. Αυτό ήταν ο κύκλος άνθρακα αζότου, τον οποίο χρησιμοποίησε ο Μπέτερ. Εδώ βλέπουμε στο ίδιο ακριβώς άρθρο ένα άλλο σχήμα, από το άρθρο, ένα άλλο σχήμα πασίγνωστο πια, χρησιμοποιείται σε textbooks, που δείχνει ανάλογα με τη θερμοκρασία σε εκατομμύρια βαθμούς, βλέπετε 10, 15, 20, 25, 30 εκατομμύρια βαθμοί στον οριζόντιο άξονα, το πώς η ενέργεια παράγεται από τους δύο αυτούς μηχανισμούς. Ο ένας μηχανισμός είναι οι αλυσίδες πρωτονίου-πρωτονίου και ο άλλος μηχανισμός, εδώ αναφέρεται σαν άζωτο συνυδρογόνο, ο οποίος η δεύτερη καμπύλη ανεβαίνει πολύ πιο γρήγορα με τη θερμοκρασία από ότι η πρώτη. Στην αρχή, σε μικρές θερμοκρασίες, είναι ο πρώτος μηχανισμός που παράγει την περισσότερη ενέργεια. Από τα 15-16 εκατομμύρια και πάνω, παίρνει το πάνω χέρι ο δεύτερος μηχανισμός, το CNO. Ο Μπέτε λοιπόν πίστευε ότι η θερμοκρασία στο κέντρο του ήλιου είναι 18,5-19 εκατομμύρια βαθμοί, γιατί τόσο πρόβλεπε το μοντέλο του Eddington. Οπότε στην περίπτωση αυτή έχουμε στην κάθετη κόκκινη γραμμή, αυτή που δεν είναι διακεκομένη, είμαστε σε αυτό το επίπεδο και βλέπετε ότι το πάνω χέρι το έχει ο μηχανισμός του κύκλου άνθρακα αζότου. Στην πραγματικότητα, η θερμοκρασία στο κέντρο του ήλιου ξέρουμε σήμερα ότι είναι λίγο μικρότερη, είναι γύρω στα 15,5 εκατομμύρια βαθμοί. Οπότε περνάμε πιο πολύ στη διακεκομένη κόκκινη γραμμή, όπου η περισσότερη ενέργεια παράγεται από τις αλυσίδες πρωτονίου-πρωτονίου. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια λεπτομέρεια, δεν το ήξερε τότε ο Μπέτερ. Έτσι λοιπόν φτάνουμε ουσιαστικά στο τέλος της ιστορίας. Έπειτα αυτό το παραλείπω, γιατί θα το αναπτύξουμε στο επόμενο σεμινάριο. Βλέπουμε λοιπόν ότι χρειάστηκε μια τεράστια προσπάθεια για να απαντήσουμε στο προαιώνιο ερώτημα γιατί λάμπει ο ήλιος. Και τα αστέρια βέβαια, από τη στιγμή που ανακαλύψαμε ότι τα αστέρια είναι ήλιοι, σαν το δικό μας ουσιαστικά. Η απάντηση ωστόσο δεν είναι απλή. Δίνεται σε δύο χρόνους. Πρώτα απ' όλα, ο ήλιος λάμπει γιατί είναι ζεστός. Και είναι ζεστός επειδή έχει μεγάλη μάζα. Οποιοδήποτε σώμα πάρετε που να έχει τη μάζα του ήλιου και τον το αφήσετε να ισορροπήσει κάτω από την επίδραση της βαρύτητάς του, θα λάμπει όπως ο ήλιος. Είναι υποχρεωμένο να λάμπει αν θέλει να κρατήσει την ισορροπία του. Είναι υποχρεωμένο να αναπτύξει μεγάλες πιέσεις στο εσωτερικό του για να αντέξει στη βαρύτητα που προσπαθεί να το συνθλίψει και αναπτύσσοντας αυτές τις μεγάλες πιέσεις και τις πυκνότητες που χρειάζονται, ένα αέριο που συμπυκνώνεται θερμαίνεται. Είναι υποχρεωμένο λοιπόν να είναι ζεστό. Και όταν ένα σώμα είναι ζεστό, αναγκαστικά εκπέμπει προς τα έξω τη θερμότητά του. Αλλά αυτό είναι το πρώτο μέρος της απάντησης που δόθηκε στο 19ο αιώνα. Τώρα ξέρουμε ότι συνοδεύεται από ένα δεύτερο ερώτημα, γιατί ο ήλιος λάμπει τόσο πολύ, σε τόσο μεγάλη χρονική διάρκεια. Και εδώ η απάντηση είναι το δεύτερο σκέλος, αυτό που βρήκαμε στον 20ο αιώνα, επειδή είναι τόσο ζεστός, ώστε στο εσωτερικό του υπάρχουν θερμοπυρηνικές αντιδράσεις. Και αυτές οι θερμοπυρηνικές αντιδράσεις παράγουν τεράστια ποσά ενέργειας, πολύ μεγαλύτερα από τη βαρυτική ενέργεια και του επιτρέπουν να λάμπει για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Αυτή είναι η πλήρης απάντηση λοιπόν. Θα τελειώσουμε, έχουμε φτάσει στο τέλος της ιστορίας μας ουσιαστικά, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να πάρουμε μερικά λεπτά για να πούμε δύο λόγια για τον άνθρωπο που ανακάλυψε αυτό το, που διατύπωσε τις εξισώσεις που έριξαν φως στο μυστήριο της ηλιακής ενέργειας. Ο Hans Bethe πέθανε το 2005 σε ηλικία σχεδόν 100 ετών, 99 ετών. Εργάστηκε σε πάρα πολλά θέματα της φυσικής. Ήταν αλσατικής καταγωγής, γεννήθηκε στην Αλσατία, αλλά
Η μητέρα του ήταν Εβραία και μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες πολύ σύντομα, γιατί δεν ήθελε να έχει παρεδώσει με το χιτλερικό καθεστώς. Εργάστηκε σε πολλούς τομείς της φυσικής. Εργάστηκε και στην πυρηνική αστροφυσική. Η εργασία του στην αστρική ενέργεια τον απασχόλησε μόλις ένα χρόνο. Ήταν ουσιαστικά τα δύο άρθρα που είδαμε πριν. Δεν ξαναδούλεψε σε αυτά τα θέματα. Ασχολήθηκε με ένα σωρό άλλα θέματα. Επέστρεψε στην αστροφυσική το 1980 και ασχολήθηκε με το μηχανισμό έκρηξης των supernova και με τα ηλιακά νετρίνα. Αλλά ουσιαστικά δούλεψε σε άλλους τομείς. Πήρε μια σειρά από διακρίσεις, από τις κορυφαίες διακρίσεις. Είχε μια πολύ μεγάλη παρουσία επί... Το πρώτο του άρθρο το δημοσίευσε το 1924 σε ηλικία 18 ετών και το τελευταίο το 2002 σε ηλικία 96 ετών. Είχε μια πολύ μακρόχρονη καριέρα στον χώρο της φυσικής επί 8 σχεδόν δεκαετίες. Στην απονομή του βραβείου Νόμπελ το 1967, που έγινε για τις ανακαλύψεις του που αφορούσαν την ενέργεια, την παραγωγή ενέργειας στα αστέρια, ο Όσκαρ Κλάιν, που τον προσφώνησε, του είπε «Κύριε καθηγητά, θα ίσως να σας παραξένεψε το γεγονός ότι ανάμεσα στις πολλές, στις μεγάλες συμβολές που είχατε στον χώρο της φυσικής και πολλές από τις εργασίες σας προτάθηκαν για βραβείο Νόμπελ, διαλέξαμε μία η οποία έχει ίσως λιγότερο θεμελιώδη φυσική από ότι πολλές από τις άλλες και σας πήρε πολύ λίγο από το χρόνο σας στην επιστήμη. Ωστόσο, το ότι λύσατε το πρόβλημα της ενέργειας, της πηγής της ενέργειας των άστρων, είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες εφαρμογές της θεμελιώδους φυσικής στις μέρες μας, που μας βοηθάει να κατανοήσουμε μια καλύτερη κατανόηση του σύμπαντος που μας περιβάλλει. Ωστόσο, ακόμη και έτσι, θα πρέπει να ξέρει κανείς ότι ο Μπέτε ήταν πολύ περισσότερο από αυτά τα πράγματα και είχε πολύ μεγαλύτερη καριέρα. Στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οι Αμερικανοί ανέπτυξαν το project, το σχέδιο Manhattan, που αφορούσε την κατασκευή της πρώτης ατομικής βόμβας. Επικεφαλής του σχεδίου, project scientist, ήταν ο Oppenheimer, αλλά επικεφαλής της θεωρητικής, του θεωρητικού τομέα, ήταν ο Μπέτε. Βλέπουμε εδώ τις άδειες που είχαν αυτοί που έμπαιναν στο εργαστήριο του Los Alamos τότε, μερικοί από τους κορυφαίους φυσικούς τότε, βλέπουμε τον Μπέτε, τον Φέρμι, τον Τέλερ, θα ξαναμιλήσουμε σε λίγο, και δεξιά τον Ρίτσαρντ Φάινμαν, που τότε ήταν 26 χρόνων. Ο Μπέτε μαζί με τον Φάινμαν υπολόγισαν την ισχύ της ατομικής βόμβας, ενώ ο Μπέτε μόνος του είχε υπολογίσει την κρίσιμη μάζα και την αποτελεσματικότητα του ουρανίου 235. Εκείνο που είναι πολύ γνωστό, μια ιστορία που επίσης αξίζει τον κόπο να ξέρει κανείς, είναι ότι ενώ ήταν πολύ καλοί φίλοι ο Μπέτε με τον Τέλερ και οικογενειακοί φίλοι στη διάρκεια της παραμονής τους στο Λος Άλαμος, μετά έπαψαν να έχουν σχέσεις εξαιτίας της γνωστής της περίφημης υπόθεσης Οπενχάιμερ. Ο Οπενχάιμερ, που ήταν ο επικεφαλής του σχεδίου Μανχάταν, στη δεκαετία του 1955, στη διάρκεια του ψυχρού πολέμου ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Σοβιετική Ένωση, κατηγορήθηκε ότι ήταν φιλοσοβιετικός. Και η Επιτροπή της Γερουσίας, που ασχολούταν με τις αντικαθιστωτικές ενέργειες, κάλεσε τους μια σειρά από μάρτυρες για να πούν τη γνώμη τους, εάν θα έπρεπε ο Οπενχάιμερ να συνεχίσει να ασχολείται με το πυρηνικό πρόγραμμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Γινόταν ένα κυνήγι μαγισσών τότε, με αφορμή τον ψυχρό πόλεμο, εναντίον οποιοδήποτε είχε φιλοκομμουνιστικές ιδέες ή έστω ανεξάρτητες ιδέες. Πάρα πολλοί καταδικάστηκαν τότε, αναγκάστηκαν να φύγουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ο Τσάρλι Τσάπλιν, ο Σαρλό, που δεν ξαναεπέστρεψε, που κατέφυγε στην Ελβετία, γιατί δεν άντεχε το κλίμα το ψυχροπολεμικό εκείνης της εποχής. Την παραμονή λοιπόν που ήταν να καταθέσει ο Τέλερ, ο Μπέτε πήγε να τον βρήκε στο σπίτι του με τη γυναίκα του και προσπάθησε να τον πείσει να μην καταθέσει κατά του Οπενχάιμερ. Ο Τέλερ τότε ήταν Ούγγρος, ουγγρικής καταγωγής, εβραϊκής καταγωγής επίσης, και είχε και αυτός φύγει από το ναζιστικό καθεστώς. Αλλά με τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οι Σοβιετικοί εισέβαλαν
στις ανατολικές χώρες, μεταξύ των οποίων και στην Ουγγαρία, είχαν καταπνίξει την ανεξαρτησία, τη διάθεση ανεξαρτησίας της Ουγγαρίας το 1954, υπήρχαν νεκροί στην εξέγερση αυτή και ο Τέλερ είχε μεγάλη απέχθεια για οτιδήποτε θα μπορούσε να είναι φιλοσοβιετικό. Έτσι λοιπόν είχε αποφασίσει να καταθέσει κατά το Οπενχάιμερ, ο οποίος Οπενχάιμερ χρηματοδοτούσε το Κομμουνιστικό Κόμμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Χωρίς να έχει κάποια άλλη ιδιαίτερη σχέση και φυσικά δεν ήταν κατάσκοπος υπέρ. Ο Τέλερ έδωσε αρνητική απάντηση και από τότε ο Μπέτε δεν του ξαναμίλησε, όπως και πολλοί άλλοι επιστήμονες. Ο Μπέτε ουσιαστικά εξωστρακίστηκε εξαιτίας αυτής της στάσης του από το ακαδημαϊκό κατεστημένο. Όταν προσπαθούσε να μιλήσει σε πανεπιστήμια, ειδικά στην δυτική ακτή, στο Caltech, στην Καλιφόρνια, στο Berkeley, τον γιουχάριζαν στο θέατρο, στο αμφιθέατρο, αλλά και αναγκάστηκε να φύγει και από το Λος Άλαμος, όπου είχαν μείνει πολλοί από τους άλλους επιστήμονες, και να φτιάξει ένα καινούριο κέντρο πυρηνικών ερευνών, το Lawrence Livermore Laboratory, στο οποίο δοκιμάζονταν μερικά από τα πιο μοντέρνα όπλα των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή είναι η ιστορία της διαμάχης του Μπέτε με τον Τέλερ, που τους βλέπετε εδώ σαν... Ο Μπέτε εξακολούθησε στη συνέχεια να παίζει τον ρόλο του σοφού φιλιρινιστή, τον ρόλο του Τζεντάι, αν το πάρουμε έτσι, ενώ ο Τέλερ αντιπροσώπευε την σκοτεινή δύναμη, του Dark Vader, για να χρησιμοποιήσουμε εικόνες από τον πόλεμο των άστρων. Ο Μπέτε χρησιμεύσε σαν σύμβουλος του Eisenhower, του πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, και πήρε μέρος και στις διαπραγματεύσεις για τις συνθήκες περιορισμού των πυρηνικών όπλων, αλλά στις δεκαετίες του 60 και του 80 ήταν επίσης ο κυριότερος εκπρόσωπος του κινήματος, του φιλιρινικού κινήματος των επιστημόνων, ενάντια στα σχέδια της ανάπτυξης των αντιβαλιστικών βλημάτων και του πολέμου των άστρων της κυβέρνησης Ρίγαν το 1980. Και τελειώνω, γιατί νομίζω ότι είπαμε αρκετά, με ένα τελευταίο. Το 1943-44 κάποιος συνάδελφος του Μπέτε είπε ότι αν υπήρχε κάποιος υπολογισμός να γίνει, πολύ σημαντικός, από τον οποίο να κρέμεται το μέλλον της ανθρωπότητας, η επιβίωση της ανθρωπότητας, ο μόνος άνθρωπος που θα εμπιστευόμουν να τον κάνει θα ήταν ο Μπέτε. Γιατί το είπα αυτό? Γιατί το 43, πριν γίνουν οι πρώτοι δοκιμοί του Αλαμογκόρντο της ατομικής βόμβας, ο Τέλερ σκέφτηκε ότι ίσως η θερμοκρασία στο κέντρο της πυρηνικής έκρηξης, που υπολογιζόταν στα 100 εκατομμύρια βαθμούς, όταν κρύγνεται μια ατομική βόμβα, η θερμοκρασία φτάνει τα 100 εκατομμύρια βαθμούς στο κέντρο. Σε τέτοιες θερμοκρασίες, που είναι 5 φορές μεγαλύτερες από αυτές που επικρατούν, 5-6 φορές από αυτές που επικρατούν στο κέντρο του ήλιου, θα μπορούσαν οι πυρήνες του αζότου στην ατμόσφαιρα επίσης να αντιδράσουν πυρηνικά και να απελευθερώσουν τεράστια ποσά ενέργειας. Όχι χημικές αντιδράσεις, αλλά πυρηνικές αντιδράσεις ανάμεσα στους πυρήνες του αζότου, που αποτελεί το 80% της ατμόσφαιρας. Και η ενέργεια αυτή θα μπορούσε με τη σειρά της να ζεστάνει στρώματα της ατμόσφαιρας ακόμη πιο πέρα, που και αυτά να ανάψουν τους πυρήνες του αζότου και ούτω καθεξής. Με άλλα λόγια, να γίνει μια αλυσωτή πυρηνική αντίδραση στην ατμόσφαιρα. Υπέβαλε αυτές τις αμφιβολίες του, τους προβληματισμούς του στον Οπενχάιμερ, και ο Οπενχάιμερ ζήτησε από τον Μπέτε να εκτιμήσει την κατάσταση, και ο Μπέτε, ύστερα από λίγο, κάνοντας απλούς υπολογισμούς, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, γιατί η ατμόσφαιρα είναι διαφανής στην ακτινοβολία, κυρίως στην ακτινοβολία γάμα, δηλαδή η θερμότητα δεν μπορεί να απελευθερωθεί σε πολύ μικρές περιοχές γύρω από την έκρηξη. Τα φωτόνια γάμα φεύγουν πολύ μακριά. Η ατμόσφαιρα είναι διαφανή σε αυτά, και επίσης τα ηλεκτρόνια, που θα ήταν ο άλλος παράγοντας που θα μπορούσαν να μεταφέρουν τη θερμότητα, σκεδάζονται πάνω στους πυρήνες, σκέδασε στα άλλα ηλεκτρόνια της ατμόσφαιρας, είναι τη σκέδαση Compton, και έτσι θα κρύωναν. Με άλλα λόγια, δεν θα μπορούσε να μεταφερθεί η θερμότητα προς τα έξω. Και στη συνέχεια αυτού λοιπόν προχώρησαν οι Αμερικανοί στις πυρηνικές δοκιμές. Ήταν ένας πολύ σοβαρός υπολογισμός πάντως. Τώρα, για όσους ενδιαφέρονται, και αυτή είναι πραγματικά η τελευταία μου διαφάνεια, μπορείτε να βρείτε, έχει αποχαρακτηριστεί τώρα ένα κείμενο, ένα άρθρο που είχαν γράψει ο Τέλερ, ο Κονοπίνσκι και ο Μάρβιν στο Λος Άλαμος το 1943. Για πολλά χρόνια ήταν χαρακτηρισμένο, διαβαθμισμένο. Δεν ήταν, μπορούσα να το
υπάρχουν διάφορα είδη διαβάθμισης, απόρριτο, άκρος απόρριτο κλπ. Αλλά από το 1973, όπως βλέπετε, είχαν αρχίσει να αποχαρακτηρίζονται και τώρα μπορεί να το βρει κανείς. Είναι μια περιγραφή ακριβώς όλων των επιχειρημάτων του ΜΠΕΤΕ. Περιγράφει πώς, για ποιο λόγο, μια ατομική έκρηξη στην ατμόσφαιρα δεν πρόκειται να δημιουργήσει αλυσωτή αντίδραση. Αν το ήξερα όταν έκανα τα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο, θα το είχα χρησιμοποιήσει, γιατί έχει μερικές καλές ασκήσεις όσον αφορά πυρηνική φυσική και την αλληλεπίδραση ύλης ακτινοβολίας. Λοιπόν, εδώ τελειώνω οριστικά. Ελπίζω να σας έδωσα μια γεύση για το πώς αναπτύχθηκαν οι ιδέες μας στον 20ο αιώνα γύρω από την πυρηνικής μορφής ενέργεια του ήλιου και των κανονικών άστρων και το πώς αυτές οι ιδέες αναπτύχθηκαν σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο κοινωνικό, ιστορικό, πολιτικό, ώστε να φτάσουμε σήμερα να τα ξέρουμε όλα αυτά. Τίποτα δεν ήταν εύκολο και τίποτα δεν είναι εύκολο στην ιστορία της επιστήμης, αλλά σιγά σιγά η επιστήμη, μια συλλογική διαδικασία στην οποία παίρνουν μέρος πολλοί, καταφέρνει και βρίσκει την άκρη. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Πράντζο για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία. Και πριν προχωρήσουμε ίσως σε κάποιες ερωτήσεις από αυτούς που συμμετείχαν από το Ινστιτούτο Αστροφυσικής, υπάρχει μία ερώτηση η οποία είναι λίγο τεχνική, αλλά ίσως θα ήταν ενδιαφέροντα να απαντηθεί. Στην αλυσίδα πρωτονίου-πρωτονίου, μία από τις ερωτήσεις είναι δεν θα μπορούσαν να ενωθούν δύο δευτέρια για να σχηματίσουν το ήλιο, γιατί πρέπει να σχηματιστούν πρώτα το τρίτιο και στη συνέχεια τα δύο τρίτια για να σχηματίσουν το ήλιο στη συνέχεια. Ναι. Καλή ερώτηση. Ο λόγος είναι ο εξής. Όταν λέμε ότι σχηματίζεται δευτέριο, θα πρέπει να ξέρουμε και σε τι ποσότητα σχηματίζεται. Αυτή η αντίδραση μπορεί να γίνει, αλλά η ποσότητα του δευτερίου, το δευτέριο είναι ένας πυρήνας σχετικά ασταθής. Υπάρχει στη φύση, δεν είναι εντελώς ασταθής, αλλά είναι εύθραυστος, αυτή είναι η σωστή λέξη, συγγνώμη, fragile. Λοιπόν, σχηματίζεται σε πολύ μικρά ποσά. Η ποσότητα δευτερίου στο κέντρο του ήλιου είναι της τάξης του 10 στη μείον 17 σε ισορροπία. Τώρα, αν σκεφτείτε αντίδραση δευτερίου με δευτέριο, 10 στη μείον 17 και 10 στη μείον 17, δεν πάμε πολύ μακριά. Αντίθετα, μέσα στον ήλιο υπάρχουν τεράστιες ποσότητες υδρογόνου. Ουσιαστικά η σχετική ποσότητα του υδρογόνου ίση με τη μονάδα. Οπότε 10 στη μείον 17 με το 1 μπορεί να κάνει πολύ περισσότερο ήλιο 3 από ότι η αντίδραση 2 δευτερίων, τα οποία βρίσκονται σε απειροελάχιστες ποσότητες. Το δευτέριο ουσιαστικά χρησιμεύει στο να μεταβιβάσει τα πρωτόνια, να τα πάμε ένα σκαλοπάτι πιο πέρα. Αυτός είναι ο βασικός λόγος. Το δευτέριο συν δευτέριο μπορεί να γίνει, αλλά δεν παίζει κάποιον λόγο, κάποιον ουσιαστικό ρόλο. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ερώτηση από τους φοιτητές εδώ της αστροφυσικής του τμήματος, οι οποίοι παρακολουθούν την ομιλία και είναι στο Zoom, ή από τους συναδέλφους, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Ενώ το σκέφτεστε, για όσους μας ακούνε στο διαδίκτυο, αυτό που θα ήθελα να προτείνω είναι ό,τι επιπλέον ερωτήσεις έχετε, μπορείτε να τις γράψετε στο chat, είτε στο YouTube, είτε στο αντίστοιχο Facebook event το οποίο έχει δημιουργηθεί. Και θα τις δώσουμε στον κύριο Πράντζο, ο οποίος θα είναι και πάλι μαζί μας την επόμενη εβδομάδα, στις 1 ώρα το μεσημέρι, για τη συνέχεια αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας περιήγησης στην ιστορία της πυρηνικής αστροφυσικής, όπου θα μας μιλήσει για την παραγωγή των χημικών στοιχείων πλέον στο σύμπαν. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ερώτηση. Εγώ δεν βλέπω καμία επιπλέον. Αν ήσασταν πολύ αναλυτικός, από τη στιγμή που δεν βλέπω καμία άλλη ερώτηση, να σας ευχαριστήσω όλους και πάλι για τη συμμετοχή σας, να ευχαριστήσω και τον κύριο Πράντζο για τον χρόνο που μας έδωσε, αντί να γυρίζει ελεύθερος στο κοσμικό Παρίσι
έμεινε αποκλεισμένο στο σπίτι του, ειδικά και μόνο για αυτή την ομιλία. Μα δεν βαριέσαι, ούτε καφενείο έχει έξω, ούτε τίποτα. Σωστά και αυτό. Δυστυχώς. Και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα στις 1 ώρα το μεσημέρι. Το link είναι λίγο διαφορετικό, αλλά θα ενημερώσουμε και πάλι. Υπάρχει στο Facebook event, οπότε μπορείτε να το πάρετε. Ευχαριστώ πολύ. Έγινε και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα σε όλους.